2022 καλές χρονιές θέλω να φωνάξω, 2022 ευχές υγείας, αγάπης, δύναμης, ελπίδα. Και βέβαια να πω ότι το μάθημα που πήραμε το 2021 με τον COVID, νομίζω ότι μας έφερε τους ανθρώπους πιο κοντά. Και πιο κοντά στο Θεό νομίζω μας έφερε. Τώρα και το 2022 πιστεύω θα είναι μια χρονιά που όλοι θα δουλέψουμε πιο πολύ τον εσωτερικό μας εαυτό και θα πάψουμε να ασχολιόμαστε με τη μύλη, γιατί όλο αυτό που έγινε, εν τέλει έγινε για καλό. Σταματήσαμε να σκεφτόμαστε τη μύλη. Οι άνθρωποι σταμάτησαν να σκέφτονται τη μύλη και αυτό είναι καλό. Χρονιά. Μια χρονιά ευχάριστη, ξεκινάει πάντα με ευχάριστα και καινούργια πράγματα. Και βέβαια, ποια σειρά καθυλώνει κάθε βραδάκι τον κόσμο, τώρα τελευταία, μια ωραία σειρά. Λοιπόν, εγώ έφερα εδώ πέρα για σας, μόθωνα το πιτάκι, το λιράρι του σασμού. Βέβαια, σαν δάσκαλος λιράρης, έχει δημιουργήσει και ένα νέο παιδί. Που αυτό το παιδί θα το παρουσιάσουμε σήμερα εδώ. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, Άννα μου. Ανέτ. Αναΐτ. Αναΐτ. Καλησπέρα σας και καλή χρονιά. Καλή εγώ, χρονιά. Εγώ, να σου πω κάτι, πόσα χρόνια θα μιλάμε, πάντα θα στο... Γιατί εγώ τη λέω κοκκινομάλα μου, μπουμπούκα μου, κοριτσάκι μου και έτσι με το όνομα μαγούδι. Λοιπόν, μαγουλάκια ωραία. Γιατί και μαγουλάκια ωραία. Καλή χρονιά λοιπόν, παιδιά, τι κάνετε. Καλή χρονιά. Βρήκαμε. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά με υγεία. Μπράβο, έτσι λίγο πιο δυνατά να μου μιλάτε για να ακούγεται η φωνούλα μας. Υγεία, αλληλεγγύη, ειρήνη, να μην έχουμε πολέμους και σε διάφορα επίπεδα και αγάπη σε όλο τον κόσμο. Φωνά μου, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Περιττώ να σου πω ότι είμαι και πολύ περήφανη γιατί σας έβλεπα και έλεγα να, αυτά τα παιδιά, εγώ τα έχω φέρει στην κοπή μου. Αυτά τα παιδιά που κάνουν τόσο ωραία πράγματα, γιατί και η Ανέτ κάνει και εκείνη δημιούργησε ωραία πράγματα και τα είδα, την παρακολουθώ. Βέβαια. Ετοιμάζουμε και καινούργια πράγματα. Μπράβο, κάποια τραγούδια καινούργια, κάποιο δίσκο ετοιμάζει νομίζω έτσι. Μαζί. Εγώ ετοιμάζω δίσκο, ναι, και με την Ανέτ ετοιμάζουμε διάφορα πράγματα, μπράβο, καινούργια τραγούδια. Και σας βλέπω και σας καμαρώνω και βέβαια όταν είδα το σασμό και είδα ότι είναι ο δικός μου άνθρωπος μέσα και ότι γράφει ο δικός μου άνθρωπος, εντάξει ο αδερφός μου δεν βλέπει ποτέ τηλεόραση, κριτικός, ποτέ. Και βλέπει το σασμό μόνο και μόνο γιατί είχε συγκινηθεί και τότε με την κηδεία και με αυτά και με την μουσική. Με τις κηδείες. Και με τη σκηνή και μου λέει, μα έχεις δει τη ώρα που παίζουν, έχεις ακούσει τη μουσική. Του λέω, μα τη μουσική τη γράφει δικό μας παιδί είναι. Η μουσική την υπογράφει ο Νίκος Τερζής, ο εξαιρετικός Νίκος Τερζής. Και εγώ έχω παίξει την κριτική λύρα σε πολλά θέματα της σειράς. Όπως και άλλοι συνάδελφοι βέβαια, όχι μόνο εγώ. Ναι, όλοι, έχει μεγάλο κάστινγκ. Ναι. Έχει μεγάλο κάστινγκ, αλλά συμμετέχεις και εσύ και αυτό είναι καλό. Ναι, εντάξει, έχω γράψει τα πιο πολλά θέματα γι' αυτό. Τα πιο πολλά τραγούδια εννοείς. Ναι, έχω παίξει τα πιο πολλά μουσικά θέματα του Νίκου Τερζή. Και γι' αυτό ξέρω εγώ, εντάξει. Με χαρακτήρισαν ως ο λιράρης του σασμού. Ναι, έτσι. Γιατί αλλά είναι και άλλοι συνάδελφοι που έχουν παίξει. Δεν είμαι μοναδικός, ναι. Είναι ωραία σειρά και βλέπω και νέα ταλέντα που έχουν βγει και σαν ηθοποιοί καινούργια παιδιά. Είδα καινούργια πρόσωπα και αυτό με ευχαρίστησε που δεν είδα τους ίδιους και τους ίδιους ναι. Και να κάτι ξεχωριστό. Εξαιρετικό, όλη η παραγωγή, πολύ καλή και ο σκηνοθέτης ο... Πώς εσύ έτσι, για κάτσε να σου κάνω λίγο τη μικρή ανάκριση, γιατί πήγαμε από εδώ πέρυσι και μου έλεγες ότι εγώ Ολυμπία ετοιμάζω ένα βιβλίο για τους μαθητές μου. Ναι, είναι ναι. Το βιβλίο που βέβαια ξέχασα να πω. Αυτό είναι το πρώτο βιβλίο. Το πρώτο βιβλίο. Μα θυμάμαι τώρα γράφω το δεύτερο, ναι. Θυμάμαι που μου το λέγαμε και είχαμε πει ότι θα να το παρουσιάσω. Βέβαια. Εντάξει, ξέχασα να πω ότι όπως πάντα η πρώτη Τετάρτη του μήνα είναι αφιερωμένη στους συγγραφείς, στους ποιητές, στους νέους δημιουργούς. Α, μάλιστα. Ωραία, το ξέραμε. Άρα γι' αυτό έκατσε. Και η χαρά. Πρώτη Τετάρτη του μήνα κάνουμε παρουσίαση. Λοιπόν, μπορεί να μην είναι βιβλίο ποιήσης, αλλά είναι βιβλίο μουσικής. Είναι ένα μπορεί να είναι βιβλίο εκμάθησης μουσικής. Ναι, είναι μουσικό εκπαιδευτικό βιβλίο.
Είναι το πρώτο για την κριτική μουσική, σε αυτό το επίπεδο. Θα τα πάμε με σειρά τώρα, γιατί είναι για Αρχάριος, θα τα πάμε σιγά σιγά. Ναι, έχουν γράψει βέβαια και άλλοι. Θα τα πω σιγά σιγά τώρα, γιατί έκανα άλλη διαφήμιση. Εγώ δεν μου πεις αν τη στέκει. Ναι. Μια φίλη μου, ας πούμε, που θέλει να μάθει μουσική, της λέω, να σου πω, θα πούμε όμως μετά για να καταλάβει και ο κόσμος. Ναι. Πάμε με το Σασμό, πώς έγινε, πώς χώθηκες εκεί, γιατί εγώ θυμάμαι, μου είπες ο δημιουργός καινούργια πράγματα. Πώς έγινε αυτό το όμορφο πράγμα. Μουσικός είμαι, στο χώρο πάρα πολλά χρόνια, αλλά κυρίως γνωρίζομαι με το συγγραφέα του βιβλίου, τον Σπύρο τον Πετρουλάκη, ο οποίος έχουμε και αρκετά χρόνια, έχουμε κάνει κάποιες συνεργασίες. Και έτσι ο συγγραφέας με πρότεινε στην παραγωγή, στον Νίκο τον Τερζή. Και να, έτσι έγινε. Με τον Κώστα, ο κύριος Κωστόπουλος, ο Κώστας Κωστόπουλος σκηνοθέτης, γνωριστήκαμε μετά, ναι. Μετά. Ναι, ναι. Εντάξει, όλα αυτά τα παιδιά, όλο το τίμα αυτό είναι, τους είδα, τα ξέρω τα παιδιά, δηλαδή όλοι είναι, α, και έτσι ήρθατε σε επαφή. Ναι, ναι. Και βέβαια μας είπες, μας είπες. Εντάξει, όλα αυτά μετά. Ναι, ναι, ναι. Να μας τα πεις αυτά. Δηλαδή πρέπει να τα λέει το κορίτσι. Πες τα δυνατά, γιατί και εγώ τα βλέπα. Δεν όχι, κάνουμε τόσο. Η Αναέτη. Με τον Κότσιρα, πες τα. Αυτά, αυτά, εντάξει, είναι. Όποιος... Είναι δουλειές που πρέπει να τις λες. Είναι δουλειές οι οποίες γίνανε μέσω του Νίκου Τερζή για το Σασμό. Αυτό λέω. Από τον Νίκο το. Ναι, ο Νίκος Τερζής έγραψε τις μουσικές. Έχει δημιουργήσει όλες τις μουσικές. Τα soundtrack, και, τα. Και... Ναι. Η μουσική που ερχόσαστε σε επαφή είναι και αυτή καταξιωμένη, όπως είπαμε τώρα με τον... Ναι, και ο Νίκος Τερζής, μέσα του Νίκο Τερζή, έχουν τραγουδήσει κάποιοι καταξιωμένοι τραγουδιστές στο χώρο, συνάδελφοι. Εντάξει. Αυτό είναι καλό για σένα, ναι, γιατί έρχεσαι σε επαφή με καταξιωμένους και, και εκείνοι βλέπουν εσένα και εσύ παίρνεις από εκείνους. Δηλαδή για σένα είναι καλό, ίσως γι' αυτό... Το κορίτσι μου εδώ πέρα. Ναι, εντάξει, ό,τι κάνουμε, ό,τι κάνουμε στο χώρο, στις συνεργασίες είναι καλό για όλους. Να πούμε ότι η μουσική των τίτλων στην αρχή την υπογράφει ο Σταύρος Ξαρχάκος. Ναι. Όπου έχουν παίξει και εκεί, μάλλον είναι ένα παλιό τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου, του κύριου Ξαρχάκου, στο οποίο έκανε μία... μια καινούργια, ας το πούμε, διασκευή, ενορχίστρωση, γιατί ήθελε να έχει και κριτική λύρα μέσα, γιατί αυτό το τραγούδι στην πρώτη εκτέλεση δεν έχει κριτική λύρα. Τραγουδάει ο συγχωρημένος ο Νίκος Οξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, όπου παίζουν και δύο εξαιρετικοί συνάδελφοι και αγαπημένοι μου, ο Αλέξανδρος Καψουκαβάδης και ο Γιώργος Κοντογιάννης στην κριτική λύρα. Μετά όλα τα υπόλοιπα μέσα στο Σασμό είναι του Νίκου του Τερζή. Να το πούμε. Όπως και η μουσική τίτλου τέλους. Τον κύριο Τερζή πρέπει να φέρω εδώ. Πότε θα μου κάνεις εδώ. Πότε θα μου κάνεις εδώ. Σιγά μην αδειάζει. Ο Νίκος Τερζής, ναι, είναι δισεύρωτος. Δεν τον βρίσκει κανένας. Δεν τον βρίσκει κανένας. Λοιπόν, και έλεγα εγώ τώρα σε μια φίλη έτσι που το παλεύει εκεί πέρα. Στο σύλλογο, ας πούμε, προσπαθεί τώρα εκεί να γρατζουνάει. Αν πες ότι δεν πάει με δάσκαλο και έχει πάρει τη λύρα και την έχει εκεί στο σπίτι, μπορεί με αυτό το βιβλίο να αρχίσει να καταλαβαίνει μόνη της ή πρέπει ντε και καλά να έχω και δάσκαλο ή μπορώ και μόνος μου το παίρνω το βιβλίο αυτό και γρατζουνάω μόνη μου και μπορώ να αυτοδιδαχτώ, αυτό εννοώ. Καταλάβεις. Ναι, ναι. Να διευκρινίσω κάτι. Γι' αυτό είπα ότι αυτό το βιβλίο είναι το πρώτο στο είδος τουλάχιστον για την κριτική μουσική, από όσο γνωρίζω. Δεν είναι μια μέθοδος η οποία προτείνω ότι κάποιος μπορεί να το πάρει και μέσα από αυτή τη μέθοδο, δηλαδή μέσα από 50-100-200 σελίδες, να μάθει μόνος του. Παρ' όλα αυτά, είναι μια πρόταση η οποία εγώ την προτείνω ως έναν οδηγό για το δάσκαλο και το μαθητή. Επίσης, άρα είναι μια εισαγωγή, αλλά θέλω και το δάσκαλο μαζί. Ναι, αλλά γενικά σε όλα τα μουσικά βιβλία, αν κάποιος ξέρει να διαβάζει και πεντάγραμμα ή θέλει να ασχοληθεί να μάθει να διαβάζει, μπορεί να πάρει και το βιβλίο, οποιοδήποτε μουσικό βιβλίο και να προσπαθήσει και μόνος του. Έτσι. Δεν είναι απαγορευτικό δηλαδή. Ο τρόπος που το έχω γράψει ούτως ή άλλως, ξεκινάει με πολύ απλές ασκήσεις. Δηλαδή υπάρχει μια καθοδήγηση, απλές ασκήσεις για το δοξάρι, μετά πάμε να βάλουμε τα δάχτυλα πάνω στο όργανο σιγά σιγά και μέσα από απλές ασκήσεις που σιγά σιγά αυξάνουν σε βαθμό δυσκολίας, φτάνουμε και στο ρεπερτόριο.
Αυτή είναι η δική μου εμένα πρόταση. Οπότε θέλω να πω ότι αν κάποιος ξέρει να διαβάζει, πολύ απλά μπορεί να το προσπαθήσει και μόνος του. Παρ' όλα αυτά, από τη δικιά μου εμπειρία, καλό είναι όποιος θέλει να ξεκινήσει τουλάχιστον ένα όργανο άταστο, όπως είναι η κριτική λύρα, ή όπως είναι το βιολί, ή όπως είναι το ούτε, καλό είναι να έχει και ένα δάσκαλο, γιατί... Να σου πω κάτι, αυτό το βιβλίο δεν πρέπει να το προωθήσουμε, δηλαδή στους συλλόγους που κάνουν μαθήματα λύρα. Ναι, βέβαια. Υπάρχουν βιβλία, γιατί... Εντάξει, ξέρω ότι υπάρχουν μουσικά βιβλία, αλλά για κάθε όργανο ξεχωριστά υπάρχουν, έτσι. Αυτό δηλαδή είναι... αυτό που είναι συγκεκριμένα για τη λύρα, με κατάλαβες. Ναι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα γενικά στην ελληνική λαϊκή μουσική. Δεν υπάρχει μεγάλη βιβλιογραφία. Τα τελευταία χρόνια κάτι γίνεται, αλλά και πάλι η βιβλιογραφία είναι σχετικά πολύ μικρή σε σχέση με άλλα όργανα που είναι και πιο παγκόσμια. Π.χ. με κιθάρα, με βιολί. Μπράβο, ναι, ναι, κιθάρα και τέτοια έχει. Ή με άλλα όργανα. Είναι ένα καλό σύν για τη λύρα που βγήκε, ναι, αυτό το βιβλίο. Στη λύρα να πω ότι υπάρχουν κάποιες μέθοδοι, νομίζω 3 ή 4 μέθοδοι, που αυτά προτείνονται και κάποιον ότι μπορεί να μάθει και μόνος του. Να προσπαθήσει τουλάχιστον. Υπάρχουν καταπληκτικά βιβλία καταγραφής από εξαιρετικούς συναδέλφους. Πάρα πολύ καλά βιβλία. Η καταγραφή τι σημαίνει? Ότι καταγράφω κάποιο συγκεκριμένο ρεπερτόριο, mm-hmm, από κάποιο συγκεκριμένο συνθέτη ή από κάποια παραδοσιακά. Μπράβο, για να μάθω να έχω ένα ρεπερτόριο, δηλαδή να μπορώ να παίξω 10 τραγούδια. Ναι, να καταγράφουμε, ναι, καταγράφουμε την παρτιτούρα ως έχει, έτσι, κάνουμε... Mm-hmm. Μια αντιγραφή αυτού που ακούμε. Αυτό βέβαια δεν είναι ακριβώς εκπαιδευτικό. Παρ' όλα αυτά είναι εκπληκτικά βιβλία. Στο επόμενο βιβλίο θα υπάρχει και βιβλιογραφία που θα αναφέρω μέσα για αυτά τα βιβλία της καταγραφής. Γι' αυτό λέω όμως είναι μοναδικό ότι αυτού του τύπου το βιβλίο, το οποίο ξεκινάει ως πρώτο τεύχος, δεύτερο τεύχος, τρίτο τεύχος κτλ. Και είναι εκπαιδευτικό. Άρα, ξεκινάμε για μια σειρά βιβλίων τώρα. Ναι, γιατί σε οδηγεί βηματάκι-βηματάκι. Αυτό, ας πούμε, το βιβλίο προτείνω ότι είναι για τη μία χρονιά. Είναι για κάποιον αρχάριο. Γι' αυτό λέω για αρχάριους. Το δεύτερο άλλο που θα βγει, που θα το παρουσιάσουμε κοντά. Θα είναι για 2 χρονιές. Αυτό το άλλο. Όχι, το άλλο μάλλον θα. Δεν έχει πολύ δουλειά ακόμα. Θα είναι για 2 χρονιές. Μάλλον ή για τέλη του 22 ή για κάπου αρχές του 23 το βλέπω. Γιατί έχει... πάλι εδώ θα είμαστε. Ναι. Θα σου πω πως πήγε η χρονιά και θα σε ξαναβγεί. Γιατί μου κάνετε ποδαρικό, μωρά μου. Βέβαια, το είπαμε, ναι. Είμαστε καλοί, οπότε όλα καλά θα πάνε. Μπράβο, ναι. Είμαι σίγουρος θα πάνε όλα καλά. Οπότε θέλω να πω ότι το δεύτερο βιβλίο έχει πολύ περισσότερη δουλειά, γιατί θα είναι για 2 χρονιές. Ναι. Έτσι, θα είναι για τη δεύτερη χρονιά και για την τρίτη χρονιά. Μπράβο, ναι. Αν υποθέσουμε ότι αυτό είναι ένα βιβλίο για την προκαταρκτική, το επόμενο θα είναι 2 χρόνια για την κατωτέρα, για ένα μαθητή. Οπότε και εκεί θα προτείνονται ασκήσεις, πάλι εκπαιδευτικά, σύν κάποιο συγκεκριμένο ρεπερτόριο για την κάθε χρονιά. Τώρα κοίταξε, στο μυαλό μου δουλεύει τώρα, γιατί σκέφτομαι. Εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να το βάλουμε στα κριτικά νέα και πράγματα και να το προσθέσουμε στους λόγους που κάνουν μαθήματα. Γιατί όχι, το θέμα είναι να το αγαπήσουν, να το αγαπήσουν και οι δάσκαλοι. Άλλοι, αυτό θα σου λέγα, ναι, ότι... Οι άλλοι δάσκαλοι, αν σε ξέρουν και αυτά. Λίγο πολύ όλοι γνωριζόμαστε στον χώρο. Είμαστε, ναι, όλοι γνωριζόμαστε. Είναι ένα εργαλείο που μπορούν να το προωθήσουν στα παιδιά για να, να βοηθήσουν. Ναι, μα γι' αυτό λέω ότι είναι ένα οδηγό. Ακόμα και αν κάποιο δεν ξέρει, δηλαδή, ας πούμε. Εγώ τώρα που είμαι στο Σύλλογο Κριτών Νέα Μέρη, θα σου λέγα ότι ξέρει κάτι. Θέλω να αγοράσω 2 κομμάτια, ας πούμε, να τα, ναι, βάλω στη βιβλιοθήκη, να τα κάνω δώρο εγώ στο Σύλλογο. Ναι. Και άμα θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν εκείνοι πως θέλουν. Δηλαδή, πώς να σου το πω, ναι, είναι, ναι, κατάλαβα, ωραίο αυτό. Καλό θα είναι κάθε σύλλογος να το έχει σίγουρα στη βιβλιοθήκη. Μπράβο, του. Κατάλαβες. Δεν είναι κακό. Από εκεί πέρα όμως είναι και προσωπικό για τον κάθε μαθητή να το έχει στη δικιά του βιβλιοθήκη. Γιατί με αυτό θα μπορεί, ας πούμε, να έχει έναν οδηγό και να μελετάει. Ναι, αλλιώς όμως όταν εγώ είμαι μαθητής και πάω να μάθω σε ένα σύλλογο και εδώ στη βιβλιοθήκη αυτό. Θα πάω και θα πω μαμά, μαμά, πήγαινε πάρτο μου. Ναι, 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 βέβαια. Ναι. Είναι διαφορετικό. Ακόμα για και να μην ξέρει κάποιος να διαβάσει, ας πούμε, πεντάγραμμο, να πω και αυτό. Σίγουρα για τις ασκήσεις έχει βέβαια μέσα, να πούμε εδώ πέρα, ότι έχει και οδηγούς ακρόασης. Να πες τα μας όλα τι έχει μέσα, σύνταξες, εγώ δεν ξέρω να τα πω. Και δεν έχω και ναι, μέσα ακριβώς εδώ μπορεί να σκανάρει, οπότε αυτό εδώ πέρα. Ακούστε και κατεβάστε τα κομμάτια του βιβλίου που λέει. Είναι σε... οπότε μπορεί να το σκανάρει, ναι, ή μέσα του συνδέσμου ή μέσα του σκανάρει με το QR, ναι, αυτό. Α, και έχει και ακουστικά να τα ακούσει. Ναι, μπορεί να τα ακούσει και ακουστικά. Επίσης, είναι ένας οδηγός, το ξαναλέω, γιατί
πέρα από τις ασκήσεις και το, ακόμα και το ρεπερτόριο που προτείνω, έχει σχέση ένα εύκολο ρεπερτόριο και να είναι γύρω από τη θεματική της κριτικής μουσικής. Εν μεταξύ έχει ασκήσεις δοξαρίου, έχει τετράχορδα, έχει ασκήσεις λέει με πάσης ναι. Τετάρτου. Είναι ό,τι ασκήσεις χρειάζεται ένας αρχάριος να ξεκινήσει και σιγά σιγά χωρίς φόβο και άγχος. Κριτικά το πρώτο που μαθαίνουν τα παιδιά, όχι, το πρώτο που προτείνω, να διευκρινίσω και αυτό, στο ρεπερτόριο που προτείνω δεν έχει πάντα, λέω ότι έχει ένα βαθμό δυσκολίας, αλλά κυρίως είναι μελωδικός βαθμός δυσκολίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι πολύ γνωστές οι μελωδίες, ακουστικά δηλαδή, και εύκολες να τις μάθεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο κάποιος, ας πούμε, που θέλει να μάθει πεντάγραμμα και να τις διαβάσει. Δηλαδή, π.χ. πότε θα κάνει ξαστεριά, άμα κάτσει και το γράψει σε ένα πεντάγραμμα, δεν είναι και το πιο εύκολο κομμάτι κάποιος αρχάριος για να το διαβάσει. Παρ' όλα αυτά, ακουστικά όμως, μελωδικά, είναι πολύ εύκολο. Γι' αυτό λέω ότι προτείνω μία σειρά ως προς το μελωδικό βαθμό δυσκολίας, έτσι. Ναι. Και όχι ως προς το μουσικό. Ανάγνωση, ναι. Έχει σήμερα, κυρία, έχει μέσα να πω ότι έχει και τους στίχους και σε κάθε κομμάτι έχουμε δίπλα ή από κάτω έχουμε το λεξιλόγιο των στίχων. Το βλέπω, ναι. Είναι όλα πολύ ανάλυση. Δηλαδή έχει το πεντάγραμμα, έχει τους στίχους, έχει όλη την ανάλυση. Ναι, αυτό αρώματα. Το ήθελα να είναι έτσι για να μην ο μαθητής γυρίζει τις σελίδες μπρος-πίσω. Είναι ωραίο, είναι πολύ ωραίο. Το κάνω και έτσι για να το δουν και από εδώ. Ναι, οπότε ένας αρχάριος να μπορεί να βλέπει κατευθείαν και το λεξιλόγιο από κάτω από ή δίπλα. Κάτω, τι σημαίνει. Ή δίπλα, ναι, και να μην ψάχνει πίσω. Ναι. Αυτό διευκολύνει πάρα πολύ ένα αρχάριο μαθητή. Α, ναι, υπάρχει και σε PDF στα αγγλικά για τα μουσικολογικά σχόλια. Οπότε κάποιος στο εξωτερικό που δεν ξέρει ελληνικά. Οι Έλληνες στο εξωτερικό φαντάζομαι ξέρουν ελληνικά, αλλά και κάποιον ξένο που θέλει να μάθει κριτική λύρα έχει και PDF στα αγγλικά. Να το πούμε και PDF στα αγγλικά. Δηλαδή, τι ωραίο. Ναι, με την αγορά του βιβλίου του δίνουν το σύνδεσμο που μπαίνει μέσα και βλέπει σε PDF τα μουσικολογικά σχόλια στα αγγλικά. Οπότε να μπορεί να έχει να καταλάβει πώς πρέπει να διαβάσει το βιβλίο. Εκδόσεις. Εκδόσεις Φαγκότο Books. Φαγκότο Books. Ναι, το αγκαλιάσανε πάρα πολύ αυτή την προσπάθεια, την αγκαλιάσαν πάρα πολύ. Τους άρεσε και την έχουν στηρίξει. Την έχουν στηρίξει. Αυτά, το εξώφυλλο ή το εκδοτικό. Το εξώφυλλο, ναι, από τον εκδοτικό οίκο, ο φόντας, ο ξενοφόντας Σακελαρόπουλος, ναι, μπράβο. Ότι αυτός το επιμελήθηκε τυπογραφικά και βέβαια έχει περάσει και από φιλόλογους. Έχει και πίσω, άμα θες να γράψεις δύο σημειώσεις σου, ένα χαρτί για σημειώσεις. Είναι πολύ ωραίο, έτσι. Ναι, ναι. Όλες του τις... Το έχουν προλογίσει και αξιόλογοι συνεργάτες. Το έχεις παρουσιάσει, το είδα ότι έχεις... Τι έχεις κάνει παρουσίαση επίσημη? Όχι, όχι, γιατί βγήκε μέσα στις καραντίνες και μέσα όλα αυτά, οπότε δεν έχουμε κάνει κάτι. Όταν με το καλό φτιάξει αυτή η κατάσταση... Να σου πω κάτι καλό, είναι μάλλον όταν βγήκε το άλλο... Να γίνει μαζεμένο. Λίγο να έχουμε χαλαρώσει όλη αυτή την κατάσταση, να μην υπάρχει αυτή η καραντίνα, οι μάσκες, τα τεστ και όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε πιστεύω όταν θα έχει βγει το δεύτερο, να τα έχουμε ξεπεράσει όλα αυτά, οπότε θα γίνει μια παρουσίαση στο βιβλιοπωλείο και με το δεύτερο. Αυτό να παρουσιαστεί, δηλαδή να σταλθεί και στα μουσικά σχολεία που είπες. Έχει σταλθεί και στα μουσικά σχολεία, έχει σταλθεί και στα πανεπιστήμια μουσικών σπουδών. Αυτό έχει πάρει πρωτοβουλία οι εκδόσεις. Πάντα, ένα παιδάκι. Ό,τι κάνουμε, πάντα είναι κάτι το οποίο... Είναι ένα καινούριο μωρό. Ακριβώς, είναι μια έτσι, δημιουργία. Έτσι, μια δημιουργία είναι ένα παιδάκι, έτσι δεν είναι. Ευελπιστώ να είναι μια αρχή και είναι και άλλοι συνάδελφοι να κάνουν πράγματα εκπαιδευτικά σε αυτόν τον τύπο. Γιατί αλήθεια ψάχνω και δεν βρίσκω εύκολα πράγματα. Έχω βρει βέβαια κάτι αξιόλογα βιβλία από έναν συνάδελφο που παίζει βιολί, τον Γιώργο του Βασιλάκη. Εξαιρετικά τα βιβλία του. Και περιμένω και από άλλους συναδέλφους και για την κριτική λύρα και για το κριτικό λαούτο και για το κριτικό μαντολίνο. Συμφωνώ μαζί σου. Είναι καλό αυτό να γίνεται γιατί βοηθούνται και τα παιδιά πάνε να μάθουν. Γιατί τώρα εγώ θυμάμαι
Έβλεπα έτσι στα παιδιά που μαθαίνανε λύρα στο σύλλογο, σε χαρτάκι γράφανε και με ταυτί, πιο πολύ με ταυτί. Ναι, εντάξει, ναι. Αυτό θα τους βοηθήσει πάρα πολύ, νομίζω. Ο Πάρης ο Περσινάκης έχει κάνει εξαιρετικό συνάδελφο, έχει κάνει φοβερά βιβλία καταγραφής. Έχει καταγράψει ένα πολύ μεγάλο ρεπερτόριο της κριτικής μουσικής. Και ποιος άλλος, και ο Ηλίας ο Ανδρουλάκης με το Στέλιο τον Πετράκη, και αυτοί έχουν γράψει ένα βιβλίο. Περιμένω και από άλλους συναδέλφους να πάρουν πρωτοβουλία και να κάνουν. Να κάνουν γιατί να μην είναι η παράδοση και να περάσουν. Και πιο εκπαιδευτικά βιβλία, δηλαδή με ασκήσεις, με προτινόμενο ρεπερτόριο. Οπότε όλοι να πάρουμε και ιδέες. Γιατί κάθε τι που γίνεται και είναι καινούριο, μια καινούργια πρόταση, ξέρεις, μπορεί χρήζει και ίσως και κάτι καλύτερο. Δηλαδή διόρθωση, μια ιδέα που μπορεί να είναι καλύτερη. Γιατί όχι. Έτσι είναι. Ναι. Οπότε είναι η σπουδή. Ναι, εντάξει, όταν με το καλό να είμαστε καλά εκδοθούν όλα τα βιβλία, θα είναι μια σπουδή. Θα σε παίρνει από το χεράκι από το Α και θα σε πηγαίνει μέχρι το Ω. Θα είναι μια σπουδή για να βγεις και να έχεις τα βασικά εφόδια για να μπορέσεις. Μετά ανοίγουμε και τη δική μας σχολή. Έτσι θα το κάνουμε, τα κάνουμε. Γιατί να σου πω κάτι, μου μιλάς τώρα και εμένα το μυαλό μου σκέφτεται και λέω να σου πω ότι ξέρεις κάτι, μετά από αυτή την έκδοση μπορείς να κάνεις και τα χαρτιά στο Υπουργείο σαν δάσκαλο σε μουσικό σχολείο, ξέρεις. Έχω δουλέψει στα μουσικά σχολεία, έχω δουλέψει 8 χρόνια και στο Μουσικό Σχολείο Παλίνης και στο Μουσικό Σχολείο Λίου και στο Μουσικό Σχολείο Πειραιά. Μόνο στο Μουσικό Σχολείο Αλίμου δεν έχω εργαστεί και στο Μουσικό Σχολείο Αθήνας που είναι καινούριο, έχει ανοίξει τα τελευταία χρόνια, το οποίο δεν... όταν εγώ εργαζόμουν δεν υπήρχε. Εντάξει, τώρα σε αυτά τα σχολεία είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ καλά δημόσια σχολεία. Εκεί τώρα για να εργαστεί πλέον κάποιος χρειάζεται να έχει τελειώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ίσως κάποια στιγμή να, σου πω κάτι, να τελειώσουμε και εμείς. Τώρα, εγώ για χαβαλέ το 19 νομίζω σας το είχα πει. Εγώ πήρα το πτυχίο του γραφείου. Ορίστε, βέβαια, γιατί όχι. Γράφτηκα πριν Σεπτέμβριο του 19, λες και το ήξερα. Έφυγε ο μπαμπάς μου Δεκέμβρη του 19. Μπήκαμε στην καραντίνα το Μάρτιο. Ήταν ό,τι έπρεπε αυτό τώρα με το σχολείο και ασχολούμαι. Ειδικά ορίστε. Το 20, παιδιά, που ήμασταν καραντίνα. Αν δεν είχα το μάθημα μέσω Viber, το χειμώνα 20-21, δεν είχα το μέσω Viber, το... δεν θα την καταφέρω. Δεν θα... Δηλαδή με το μάθημα πέρασε πολύ ωραία ο χρόνος μου. Πέρασα ευχάριστα γιατί έφτιαχνα παιχνίδια για τα παιδάκια, κάναμε μουσικό παιχνίδι, κάναμε τέτοια. Και όλα αυτά μου φτιάχναν τη διάθεση. Γιατί μόνη στο σπίτι μου, να νιώθω τον μπαμπά μου παντού. Καραντίνα μέσα, αναστολή 8 μήνες από τη δουλειά. Αν δεν είχα το μάθημα, θα είχα σαλτάρει. Όλη αυτή η κατάσταση. Είναι καλό αυτό. Ο δημιουργικός χρόνος που μπορείς να το αξιολογήσεις σωστά για τον εαυτό σου και την... για να. Να περνάει δημιουργικά, ναι. Να εξελίσσεσαι και... Να εξελίσσεσαι πιο αυτό που θέλεις εσύ. Ναι, έτσι. Έχεις λίγο χρόνο τον εαυτό σου. Οπότε, έτσι ακριβώς. Και ήταν ένας λόγος παραπάνω, λόγω της καραντίνας και τα λοιπά, που όταν ήθελε να κάνει αυτό το βιβλίο και τόσα χρόνια που είχε όλες τις σημειώσεις και απλά είδε στους μαθητές παρτιτούρα, χειρόγραφη και ναι, ήταν μια αφορμή η καραντίνα. Οπότε είχε χρόνο τώρα περισσότερα να ξενυχτήσει και να γράψει. Πλάκα πλάκα, για κάποιους ανθρώπους έτσι, εγώ είδα πολλούς καλλιτέχνες και το άκουσα κιόλας. Η δεύτερη καραντίνα λίγο τους τρέλανε, αλλά όλη την πρώτη, όλοι δημιουργήσαν, οι περισσότεροι και δημιουργήσανε. Και εγώ έκανα πράγματα που κάθισα, δεν κάναμε πράγματα. Δεν κάθισες απράγεις, έκανες πράγματα που δεν μπορούσες να, που δεν προλάβαινες να δεν τα κάνεις. Ναι, ναι. Μπράβο, ναι. Εδώ βρέθηκε μια ευκαιρία. Και τώρα και... τελειώνω βοηθός νοσηλεύτρια. Δεν θα αυτό το κάνω είναι. Ποτέ. Ούτε δεν αλλά... ξέρεις, απλά δεν το ξέρεις. Δεν το κουνά με το σαν... Αφού είναι, είναι ναι, δημιουργικό και σ' αρέσει, ναι, βέβαια. Ναι. Μα γι' αυτό λέω ότι πολύ... ποτέ δεν ξέρεις. Μπορείς... Και τώρα μου την έχει δώσει και επειδή ναι. Εγώ εντάξει με ψωνάρα ηθοποιός, είδα κάτι σεμινάρια στο Θέατρο Αλλαγών. Και λέω, μήπως κάνω και κάτι σεμινάρια εκεί στο Θέατρο Αλλαγών. Γιατί εντάξει, τώρα βλέπω ανθρώπους που δεν είχαν σχέση με το θέατρο και πήγαν και τελειώσανε 2 χρόνια εκεί και είναι εκεί. Παίζουν. Μα η σημασία. Και λέω, κάτσε ρε παιδί μου, γιατί δεν το κάνω εγώ. Το αγαπάς να έχεις το νεράκι σου μέσα σου, πρόβειο. Και
μιλήσεις. Ναι, και κάνεις πράγματα συνήθως. Εντάξει, εγώ το έκανα, δηλαδή τα το πήγα καθαρά η ψυχοθεραπεία πήγα. Όταν πήγα για βρεφονεπτικό μου, πήγα καθαρά για να περνάει η ώρα μου ψυχοθεραπεία. Αλλά πραγματικά έγινε ψυχοθεραπεία, δηλαδή ήταν έτσι τα πράγματα. Που ήταν... Και τώρα λέω εντάξει, αφού αν έκανα άλλη μια χρονιά, γιατί όταν έκανα την πρώτη χρονιά ήταν μαζί βοηθός βρεφονεπτικό μου με νοσηλευτή. Αμαρτία ήταν να μου κάνω άλλη μια χρονιά. Βέβαια, γιατί όχι. Και να μάθω πώς θα βάζω ένα καθετήρα, πώς θα κάνω κάτι. Μα γι' αυτό λέω ότι ποτέ δεν ξέρεις, δεν παίζει ρόλο η ηλικία. Και σε μεγαλύτερη ηλικία, αν τελειώσουμε τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι δεν σταματάς ποτέ. Εγώ τώρα θα μπορούσα να κάνω και ανοιχτό πανεπιστήμιο, που σκεφτόμαι. Η αδερφή μου τώρα είναι 47 χρονών και μου λέει, μωρέ, της έχει καρφωθεί ένα πτυχίο που δεν έχει πάρει μικρή. Και μου λέει, το σκέφτομαι, μου λέει, τώρα να το κάνω, ξέρω εγώ. Η διαβίου μάθηση είναι... δεν τελειώνει ποτέ. Γυράσκω, αειδή δεν ασκόμα. Θέλεις να έχεις και κάποια χαρίσματα που θέλεις. Ναι. Κάνε δηλαδή ότι μην το είσαι. Όχι, μην βέβαια. Μην πτώσεις εσύ ακόμα. Όχι, δεν πτώμαστε. Αυτά είναι... Πότε θα έρθει ο κατάλληλος καιρός για να γίνουν. Το time. Έτσι, αυτό. Εγώ αυτό πιστεύω. Χρειάζεται... Εγώ νομίζω τώρα, δηλαδή, εμένα αυτό τώρα που λέμε, λέω ρε παιδί μου, εγώ από μικρή είχα ένα όνειρο να κάνω κάτι. Μετά έρχαν τα πράγματα έτσι, παρασύρθηκα, δεν το έκανα. Τώρα το time. Όμως πρόσεξε, έχουν έρθει και οι ανθρώποι με τσιγκλάνε. Αυτό δηλαδή, είναι. Έχουν έρθει και οι καταστάσεις και με τσιγκλάνε. Να έρθουν οι συγκυρίες, ναι, έτσι, ώστε να μπορέσει και να το κάνει και να κάνει αυτό που θέλει. Μπράβο, δηλαδή έρχονται. Εγώ νομίζω ότι άμα θέλουμε κάτι πολύ, όσο και να παραφύγουμε, θα γίνει. Δηλαδή, όσο και να έχει εκτραπεί από το στόχο σου, ο αν είναι να γίνει, θα γίνει. Δηλαδή, όσο και να... βέβαια, ναι. Αν το θέλεις μέσα σου πολύ, το σύμπαν τα κάνει, το σύμπαν ο Θεός, δεν ξέρω τι τα κάνει. Όχι, αυτό που θέλεις να το κάνεις, δεν το αφήνεις και... πάντα να ολοκληρώνεις τα όνειρά σου που θα μοιράσουν, γιατί μπορεί πάντα να μείνουν όνειρα και το πραγματοποιήσεις. Το όνειρό σου. Ναι, να γίνει, ναι, αλλά καμιά φορά δεν είναι από σένα. Ναι. Δηλαδή, καμιά φορά είναι συγκυρίες τέτοιες που δεν μπορείς να κάνεις τα όνειρά σου. Δηλαδή, θες να γίνεις γιατρός, αλλά δεν έχεις παπούτσια να βάλεις και πρέπει να πηγαίνεις στη δουλειά. Γιατί πρέπει να πάρεις παπούτσια, ναι, και να φας. Πώς θα πας να σπουδάσεις. Τα χρειάζεσαι πίσω τον χρόνο. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, και καμιά φορά έρχονται έτσι τα πράγματα, πώς να σου το πω, που μετά έχεις την ευκαιρία... Εντάξει, ναι, okay. Είναι κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να θέλουμε να τα κάνουμε, αλλά τελικά... Δεν είναι οι συγκυρίες. Μπορεί να θέλουμε να βάλουμε στόχο και να πούμε, ναι, θέλω να... πώς να σου το πω... Εντάξει, αυτό είναι για τη δίαιτα, ας πούμε, που λες να βάλω στόχο να δυνατήσω. Εγώ ούτε και αυτό, εγώ τα πω να πάω να δυνατήσω, που τρώω πιο πολύ. Όταν λέω κάνω δίαιτα, λύσα κακιά με πια. Νομίζω είναι λάθος σκεπτικό. Καλύτερο είναι να σκεφτόμαστε να κάνω μια σωστή διατροφή, που να την έχω εφόρου ζωής. Παρά... ή να προσέχω γενικά κάθε μέρα που περνάει τι με ωφελεί περισσότερο, παρά να σκεφτόμαστε ότι θα κάνουμε δίαιτα τώρα για να χάσουμε κάποια κιλά. Εάν κάνεις, νομίζω, μια σωστή διατροφή, δεν θα έχεις πρόβλημα. Τώρα θα πω αυτό που πω. Αυτός το Σφάιζερ που βραβεύτηκε ο Έλληνας, πώς λένε το όνομά του, που έβγαλε το εμβόλιο, ο Έλληνας αυτός. Α, δεν ξέρω. Τον βραβεύσανε σαν το πρώτη προσωπικότητα παγκοσμίως της χρονιάς. Είναι Έλληνας. Μπόρος, πώς λέγεται. Δεν το γνωρίζω. Ναι, δεν το γνωρίζω. Λοιπόν, είχε βραβευτεί, η Ευρώπη τον βράβευσε και αυτά τα βλέπω αυτές τις ειδήσεις. Τι συμβουλή δίνεται στους νέους ανθρώπους που τελειώσαν το πανεπιστήμιο που τέλειωσε και αυτός εδώ στην Αθήνα? Τι λέει εκείνο? Βάζουν πάντα το πτύχη πιο ψηλά. Δηλαδή, έκανα αυτό, τώρα θα βάλω πιο ψηλά. Ναι, πιο ψηλά. Ναι. Λίγο πιο ψηλά κάθε φορά. Ναι, πάντα θα βάζεις, λέει, το πτύχη πιο ψηλά και θα κάνεις το πάνω βήμα. Και αυτός είναι ένας τρόπος. Μετά, άλλος ένας τρόπος είναι αυτός που κάνει ο Όθωνας, που σου λέει, εγώ η καρδιά μου λέει και γράφω, η καρδιά μου λέει και εκφράζομαι. Ή πας με εγώ πάλι τη μεθοδικότητα δεν μ' αρέσει, δεν την έχω. Εντάξει, νομίζω
ακολουθάμε αυτό που λέει η καρδιά μας, αλλά θέλει και μια μεθοδικότητα, μια ιεράρχηση των πραγμάτων. Είναι αυτό που λέμε, είναι να έρθουν και οι συγκυρίες. Είναι να έρθουν και οι συγκυρίες. Ναι. Και να αφήσει να έχω νέες σκηνές. Ή και κάποιον άνθρωπο να σε οργανώνει. Καλό είναι να οργανώνουμε μόνοι μας τον εαυτό μας όσο μπορούμε. Καλό είναι να έχουμε και έναν άνθρωπο δίπλα μας. Ρε παιδί μου, εγώ δεν είμαι οικονομολόγα. Άμα δεν έχω την αδερφή μου λίγο να μου κρατάει, αυτό δεν πρόκειται ποτέ να έχω λεφτά. Κάποιοι πεθαίνουν στην ψάχνη. Εντάξει, ναι. Αν έχεις ένα-δύο άνθρωπους να, λίγο να σε συμβουλεύουν, λίγο να σε τσιγκλάνε. Ναι, καλό είναι και αυτό. Δηλαδή σου λέει κάτσε να σου μαζέψω κάθε φράγκο και είναι κάτι που συμβουλεύει. Τώρα, ας πούμε, έχω την Αναήτη, οπότε και αυτή με τσιγκλάει και μου λέει να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο. Εκεί ήθελα να. Και η Αναήτη, έχει εμένα και εγώ την τσιγκλάω, οπότε κάτι κάνουμε. Τώρα, ας πούμε, ετοιμάζουμε ένα καινούριο τραγούδι που θα είναι σε μουσική της Αναήτη και σε δική μου. Έχω αναλάβει την ενορχήστρωση και θα τραγουδάει η Αναήτη Σαφαριάν μαζί με μια φίλη μας εξαιρετική, τη Μάρθα τη Μορελέων, που είναι από το Μεξικό. Καταγωγή της. Α, είναι πολύ ωραία. Ένα εδώνι μοναδικό. Ναι, σε στίχους ενός φίλου μας από το Ηράκλειο της Κρήτης, του Γιώργη Ταμπακάκη. Πιστεύω μέσα τώρα στο Γενάρη θα κυκλοφορήσει και αυτό. Το τελειώνουμε. Είναι στη μίξη. Άρα δεν είναι μόνο ότι φτιάχνουμε μουσικά βιβλία, φτιάχνουμε και τραγούδια. Καλά, αυτό το ξέρουμε από πέρυσι. Βέβαια, ναι. Φτιάχνουμε και τη φωνούλα εδώ πέρα την ωραία. Είχαμε το πρώτο τραγούδι που είχαμε φτιάξει με την Night που λέγεται Να ξέρεις καλά. Σε μουσική της Αναήτη Σαφαριάν, αυτή έγραψε τη μουσική. Τραγούδησε ο εξαιρετικός φίλος μας από την Κοζάνη, ο Μάκης Σεβίλογλου. Και σε στίχους του Γιώργου του Σταματόπουλου. Εγώ πάλι είχα αναλάβει την ορχήστρωση, έπαιξα και εκεί κριτική λύρα, έπαιξαν και εκεί εξαιρετικοί συνάδελφοι. Οπότε κάθε φορά όλο και κάτι φτιάχνουμε, όπως όσο μπορούμε και όσο αντέχουμε. Ότι μέσα σε ένα χρόνο που έχω να σας δω πόσα πράγματα δημιουργήσατε, πόσα καινούργια πράγματα κάνατε. Η δημιουργία μας κρατάει λίγο σε εγρήγορση και να έχουμε καθαρό μυαλό, γιατί αλλιώς με όλα αυτά που βιώνουμε θα πέσουμε σε κατάθλιψη. Άσε με, εγώ νομίζω ότι η κυβέρνηση τα έχει βάλει με την εστίαση. Νομίζω δηλαδή ότι τους έχει, δεν ξέρω για κάποιο λόγο, τους την είχε φυλάξει. Και με την εστίαση και με τους καλλιτέχνες. Με όλους τους καλλιτέχνες. Αυτό που τους έκανε παραμονή τελευταία στιγμή να μην βάλουν μουσική. Δηλαδή ήταν. Φαντάρι να ήταν για να τους κάνανε γυμνάσια, δεν θα γινόταν αυτό. Ο εχθρός, ο χειρότερος εχθρός σου να είναι, δεν πας τελευταία στιγμή να του πεις. Δηλαδή. Εγώ απορώ με τους μαγαζάτορες που δεν πήγανε στη Βουλή να του πετάξουν πρωτοχρονιάτικα τα κρέατα, τα αυγά, τα κρασιά. Γιατί εγώ αν ήμουν μαγαζάτορας έτσι θα έκανα. Θα πήγαινα πρωτοχρονιάτικα και θα πέταγα την καταστροφή που μου έκανε. Ξέρεις, αυτό. Χρειάζεται να τα λύνεις πολιτισμένα. Γιατί ποιο πολιτισμένα, είναι εσύ με τον πολιτισμό να γίνει τίποτα που στείλανε τόσοι. Άνθρωποι, ο σύλλογος μου λέγε εμένα ένας, γιατί μιλάω με κόσμο στο τηλέφωνο. Έχω ανθρώπους που μιλάω στη δουλειά μου. Και λέει, πήγε ο σύλλογος των καταστηματάρχων, έχουν, και τι δεν έχουν κάνει, τι παράπονα. Και τώρα τους έκλεισε χωρίς να τους αποζημιώσει. Δηλαδή, τι ήταν αυτό που τους έκανε, ρε παιδιά. Ναι, γιατί εδώ είναι λίγο το πονηρό που αυτό ήταν πολύ βαρύ χτύπημα και για μας, τους μουσικούς και τους καλλιτέχνες, αλλά γενικά για τους μουσικούς σε αυτήν την περίοδο, γιατί. Απ' τη μία σου λέει, δούλεψε μέχρι τις 12, ξέρω εγώ. Απ' την άλλη σε κλείνει. Αλλά στην Ελλάδα ζούμε, είμαστε νότιες χώρες, δεν είμαστε βόρειες χώρες. Μα μέχρι τις 12 χωρίς μουσική. Εγώ δηλαδή είχα κλείσει ένα φίλο μου που θα πήγαινε με σειρά. Όχι, τα μαγαζιά είπαν ότι δεν υπάρχει λόγος να βάλουμε μουσική. Αυτό θέλω να σου πω, ότι ούτε μας αποζημιώνει, γιατί σου λέει, εγώ σου είπα να δουλέψεις. Δούλεψε μέχρι τις 12. 12 δεν σημαίνει ούτε μέχρι τις 12, γιατί σου λέει ο άλλος πρέπει να το κλείσει 12 το μαγαζί, άρα όχι, μέχρι τις 11.30. Απαγόρεψε τη μουσική, γιατί εγώ είχα μαγαζί ταβέρνα που είχε κλείσει το πρόγραμμα μεσημέρι βράδυ και τους ακύρωσε τελείως, δεν είναι... Αυτό σου λέω, δεν την απαγόρεψα απλώς τη μουσική, δηλαδή έκανε κάτι πιο πονηρό. Είπε ότι μπορείτε να έχετε μουσική, αλλά χωρίς ας πούμε μικρόφωνα κτλ. Χωρίς μικρόφωνα, ναι. Χωρίς έτσι μουσική του ραδίου. Και... Όχι μουσική, μουσικού ζωντανά, και όχι, θα παρέψει ο κόσμος. Και όχι πάνω από τρεις.
Ναι, αλλά δεν μας άφησε. Δηλαδή, ποιο μαγαζί θα δεχτεί, ας πούμε, να κάνει π.χ. πρωτοχρονιά μέχρι τις 11, δεν έχει λόγο. Και γι' αυτό ακυρώθηκαν και όλα. Και γι' αυτό δεν μας αποζημιώνει και εμάς. Αφού σου λέει, εγώ δεν σας έκλεισα. Λέει, να σου πω κάτι, άμα τον ξαναψηφίσουν, και ξέρεις ποιοι μπορούν να τον ψηφίσουν, που μου το είπανε τώρα σήμερα, οι συνταξιούχοι. Δεν τα ακούσεις, κύριε Πεατρόπουλε, οι συνταξιούχοι. Που λέει τώρα ποιος είναι αυτός που είναι υπεύθυνος ο υπουργός για τις συντάξεις. Που έβγαλε σήμερα ότι θα βγάλει, λέει, 25.000 συντάξεις. Εντάξει, τώρα αυτά. Αν γίνει αυτό, το 23, επειδή είναι εκλογές μέσα στο 22, τώρα θα τους το κάνει. Άμα τους το κάνει τώρα, ναι. Ψηφοθυρικά όλα αυτά μου μυρίζουν εκλογές και καλά. Αυτό ναι. Το κάνει, εντάξει, ναι. Τώρα. Ας ελπίσουμε. Ναι, αλλά οι συνταξιούχοι με έχουν κάψει εμένα. Οι συνταξιούχοι με κλείσανε μέσα. Οι συνταξιούχοι ψηφίζουν. Οι συνταξιούχοι με έχουν φέρει εδώ που με έχουν φέρει. Αν πεις και εσύ δεν θα γίνει συνταξιούχοι. Δεν προλάβουμε να γίνουμε συνταξιούχοι. Δεν ξέρουμε τι θα προλάβουμε, αλλά ας ελπίσουμε ότι ο καθένας έχει τη δικιά του κρίση. Είτε είναι 18 χρονών που μπορεί και να ψηφίσει, είτε είναι 108. Να σκέφτεται λογικά. Νομίζω πλέον ότι. Όχι, εγώ νομίζω ότι από τα 70 και μπορεί να σκεφτεί. Να ψηφίζεις. Γιατί λες. Γιατί παίρνει τους παππούδες και όμως, ναι, λέω. Παίρνω τη Μέλη Μασχάιμερ και τη βάζω εγώ να βάλει. Το έχουμε δει αυτό. Ναι, ναι. Πόσους. Κανονικά πρέπει να υπάρχει, όπως είναι η οδήγηση, να είναι και ο ψήφος. Να μην έχουν μέχρι τα 70. Πιθανόν. Και αυτό σωστό να είναι. Να μην, ναι. Γιατί δεν έχουν τη λογική και παίρνουν το γέρο 100 χρονών, έχει Ασχάιμερ, τον σηκώνουν από το κρεβάτι κατάκητο και τον βάζουν και ψηφίζει. Όχι, αυτό πρέπει να μην ισχύει. Νομίζω. Αν δεν ψηφίζανε τόσο μεγάλοι άνθρωποι. Δεν θα είχαμε τα χάλια πέρα. Ναι. Για να μας ελπίσουμε για το καλύτερο. Δεν είναι μόνο. Και ξέρεις τι. Έκανες δεν είναι μόνο μεγάλοι άνθρωποι, θέλω να πω. Γιατί φώναξες λοιπόν μόνο έναν που τον αγαπάω εγώ βέβαια αυτόν τον καλλιτέχνη και του δώσες δεν ξέρω εγώ πόσα εκατομμύρια και δεν φώναξες να πούνε την καλή χρονιά 100 καλλιτέχνες και πιο μικροί και να μοιράσεις αυτά τα λεφτά από 100 ευρώ στον καθένα να έρθουν. Πιο μικροί καλλιτέχνες. Ξέρεις τι γίνεται. Να φάνε, δηλαδή, σε αυτούς που στέρισε στο φαγητό, πήγαινε. Εγώ, αν ήμουν ο δήμαρχος της Αθήνας, θα πήγαινα και θα έλεγα τα μαγαζιά σε πιο δεύτερους τραγουδιστές. Και θα έπαιγαινα και θα έλεγα στον κόσμο, αφού δεν μπορούσαν αυτή η μουσική να πει και θα το έκανα σαν δήμαρχος. Ξέρεις πόσο θα ανέβαινε ο δήμαρχος εκεί πάνω. Νομίζω ότι δεν είναι θέμα. Η δική μου δήμαρχη εδώ πέρα της Νέας Μύρνης. Δεν είναι θέμα αν είναι δεύτερη. Είναι κάποιος που είναι συνάδελφοι που είναι πιο γνωστοί και άλλοι που είναι λίγο που πιο άγνωστοι. Δεν είναι, γνωστοί, δεν είναι μπράβο, τόσο γνωστοί. Πιο επώνυμοι και μη πιο επώνυμοι, ναι. Για μένα αυτό ήταν κυρίως. Σαν ήταν... δεύτερο όνομα το λέω. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Απλώς λέω ότι ήταν και προκλητικό για όλους τους υπόλοιπους εμάς. Ήταν πολύ προκλητικό γιατί ήταν χιλιάδες ευρώ. Και όταν σου λέει ότι δεν σε αποζημιώνω κιόλα, γιατί εγώ δεν σε έκλεισα, μπορείς να εργαστείς. Τώρα, αν το μαγαζί δεν σε παίρνει γιατί έκλεισε νωρίς και δεν θέλει να έχει ζωντανή μουσική, αυτό είναι δικό σας πρόβλημα και όχι δικό μου. Οπότε σου μεταβιβάζει και το πρόβλημα. Οπότε όλο αυτό που έγινε ήταν για μένα κυρίως προκλητικό. Προκλητικό προς όλους εμάς τους υπόλοιπους συναδέλφους μουσικούς. Okay. Σαν να σου λέει, εμείς τρώμε. Γιατί έχουμε τις άκρες και μπορούμε και το κάνουμε. Αυλή μου τρώει. Εσείς δεν μπορείτε να κάνετε. Εσείς απ' έξω, κοιτάτε απ' έξω από την αυλή, τα φώτα τα δικά μας. Ήταν πολύ προκλητικό. Τι κάνατε Χριστούγεννα. Εγώ θα το καταλάβαινα αν γινόταν δωρεάν. Εγώ έτσι θα το καταλάβαινα. Έτσι. Α, ήταν ότι ήταν δωρεάν. Πώς δεν βγήκε ο Ρουβάς να πει το κάνω δωρεάν. Όχι μόνο ο Ρουβάς, όλοι. Και ο Δήμος να πει ήταν όλα χορηγία. Ήταν δωρεάν. Από αυτούς που το στήσανε, μέχρι τους συναδέλφους μουσικούς, λέει, μέχρι τους τραγουδιστές, μέχρι όλα. Ξέρεις όπου υπάρχουν δημοτικές συναυλίες, εμάς εδώ πέρα για μια εξέδρα, για ξύλα, για ναι, τα ναι. Καφάσια. Πόσο χρεώσαν την εξέδρα για τα καφάσια. Δεν έχει γίνει, βέβαια τον έχουν πάει στα δικαστήρια τώρα τον άνθρωπο αυτό. Σε στοιχεί, που δεν ξέρω εγώ πόσα χιλιάρικα εξέδρα. Μα γι' αυτό λέω ότι. Ευρώ, μα γι' αυτό λέω ότι ήταν προκλητικό όλο αυτό. Να μην σκέφτεται αυτό που έχει εξουσία. Συνήθως και τι γίνεται όταν οι μέτρα ανέβουν στην εξουσία, σου λέει θα σε νοιαστώ. Άπαξ και ανεβαίνουν, νοιάζονται μόνο για τους δικούς τους. Μετά και πέρα βρεχιά. Να πούμε και το άλλο. Ήταν προκλητικό γιατί από ό,τι έμαθα
Είχε και εμείς και αστυνομία να φυλάξουν τη συναυλία, λέμε, γίνουν έκτροπα. Και αυτό και είχαν ανέβει. Και στο Σύνταγμα, στο Σύνταγμα είχε μαζευτεί τόση χιλιάδες κόσμος. Δεν έχει σημασία να Πακιστάνι, ό,τι και να ήταν, αλλά ήταν άνθρωποι μετανάστες, οκ. Okay, αλλά τίποτα, καμία αστυνομία. Και εδώ στη Νέα Σμύρνη, να μην ξεχνάμε ότι πριν κανένα χρόνο, οπότε έγινε, έπεσε και ξύλο γιατί διαμαρτύρηκαν κάποιοι άνθρωποι που ήταν στο πάρκο και για ποιο λόγο στην πλατεία και τους έκοβε άλλος πρόστιμο. Οπότε η αστυνομία φύλαγε τη συναυλία, αλλά στο Σύνταγμα όλο ήταν. Το παρατράγουδο που είναι τώρα. Ελευθέρας υπήρχε στο Σύνταγμα. Θέλω να πάω να δώσω μερικά χαστού και έτσι. Παπ στην Κεράμεο. Σε κλείνει εσένα για τη διασπορά του Όμικρον. Τα σχολεία γιατί τα αφήνει ανοιχτά. Πέρυσι κλείσανε τα σχολεία με πολύ λιγότερα κρούσματα. Και θα σου πω και κάτι τώρα. Τώρα τα ανοίγουν. Φέτος έπρεπε να κλείσουν τα σχολεία γιατί τα σχολεία δεν είχε οικονομική αυτή. Δεν θα οι δασκάλοι έτσι κι αλλιώς θα πάρουν το μισθό τους. Ναι. Είτε κάνουν μάθημα, είτε δεν κάνουν, είτε κάθονται αυτοί πληρώνονται. Κάνανε διαδικτυακά μάθημα, ναι. Και κάνανε διαδικτυακά. Αυτοί πληρώνουν έτσι κι αλλιώς. Άρα, βγάλε τα παιδιά, δηλαδή ο άνθρωπος δεν έχει κάνει καλή. Κράτα εξ αποστάσεως το μάθημα, να μην κυκλοφορούν τα παιδιά που πάνε και βλέπουν γιαγιάδες, παππούδες και αναμεταξύ τους και μαζεύονται και φιλούνται και αγκαλιάζονται και όλα αυτά και δεν υπάρχει προσοχή στα σχολεία. Να πούμε όμως και το άλλο, γιατί ακούμε τώρα για διάφορες μεταλλάξεις. Εντάξει, γιατροί δεν είμαστε, ειδικοί δεν είμαστε. Υπάρχουν όμως άλλοι γιατροί, υπάρχουν βιολόγοι και γνωστοί μου και φίλοι. Και από ό,τι γνωρίζουν όλοι στην ιατρική κοινότητα, όταν ένας ιός μεταλλάσσεται, γίνεται λιγότερο επικίνδυνος. Αρχίζει και εξασθενεί. Τώρα αυτός έχει εξασθενήσει και λένε δεν έχει, λέει, οπότε, έχει μεταδοτικότητα, δεν είναι επικίνδυνος. Ναι, αυτός ο φόβος. Γιατί μου κλείσες τη μουσική εμένα, γι' αυτό λέω ότι αυτός ο φόβος τέλος πάντων που έχουν σκορπίσει είναι και ανούσιος, δηλαδή δεν έχει λογική. Δεν ξέρω ποια είναι τα κριτήρια, δεν ξέρω τι μπορεί να κρύβεται από πίσω. Εγώ έχω κάνει τα δύο, δεν θα κάνω τρία. Δεν θα κάνω αντίδραση. Δεν θα κάνω γιατί βλέπω όλο αυτό το πράγμα. Νομίζω πάντως και το αφήγημα με τον εμβολιασμό που λέγανε ότι θα πάρουμε πίσω τη ζωή μας. Δεν την πήραμε. Πέρασε ακριβώς γιατί δεν πήρα τελικά τη ζωή μου πίσω. Το μόνο που ίσως πιθανόν και δεν είναι και αυτό σίγουρο 100% προσφέρει ένα εμβόλιο είναι ότι ο ίδιος που εμβολιάζεται έχει λίγο περισσότερο προστασία για τον εαυτό του. Και αυτό ίσως κρατάμε μια μικρή επιφύλαξη ναι, για το πόσο της 100 ισχύει αυτό εννοώ. Κοίταξε να σου, ότι σου βάζουν αντισώματα και αυτά και αυτά και αυτά και ότι μπορεί να την γλιτώσεις, ναι, γιατί εγώ τώρα πάλι από φίλους στο νοσοκομείο μου λένε ότι αν υπάρχουν 10 θανάτοι. Εδώ την άλλη φορά είχα τον πρόεδρο των νοσηλευτών και μου λέει: αν υπάρχουν 10 θανάτια από COVID μέσα στην εντατική, οι 9 είναι εμβολιαστοί. Ο ένας είναι εμβολιασμένος και ο εμβολιασμένος που θα πεθάνει θα έχει υποκείμενα. Δεν θα είναι δηλαδή και εμβολιασμένος και υγιής και θα πεθάνει. Μάθαμε ως τελευταία ότι οι περισσότεροι ήταν και εκτός ΜΕΘ. Που δεν τους βάζανε στη ΜΕΘ και τους αφήναν και πεθαίνανε. Το μάθαμε κι αυτό. Εντάξει. Έλεγε ένας γιατρός άλλος ότι και στη ΜΕΘ να είσαι σε αυτήν την έξω όπως ήταν τον μπαμπά μου, αν δεν σε βάλουν στην αποσυμπίωση είσαι μελοθάνατος. Μα γι' αυτό λέω ότι έχουν γίνει. Δηλαδή κατευθείαν, εμείς δεν έχουμε όμως. Πόσους θαλάμους νομής αποσυμπίωσης έχουμε εδώ. Ξέρω, αλλά έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη. Αυτό θέλω να πω. Έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη. Οπότε και τα νούμερα που παρουσιάζονται είναι σχετικά. Αυτό θέλω να πω. Ο καθένας έχει την κρίση. Κάποιοι λένε ότι. Μου έλεγε ένα παλικάρι τώρα στη δουλειά, μιλάγαμε και μου έλεγε ότι πέθανε ο παπάς του, πάθει εγκεφαλικό και τον πήγανε για τον εγκεφαλικό. Του κάνουνε COVID, δεν βρίσκουμε. Του ξανακάνουνε COVID, τίποτα. Του κάνουνε μοριακό, τίποτα. Του ξανακάνουνε COVID, ίσως έχει και τον υπογράψανε ότι πέθανε από COVID. Γιατί ρε φίλε, αφού είναι και εγκεφαλικό άνθρωπος. Άσε μου λέει που το πετάξανε σαν ένα σκυλί 74 χρονών. Τον πετάξανε εκεί σε ένα διάδρομο και μέχρι να τον βγάλουν θετικό του κάναν 5-6 τεστ. Μα και θετικός να μην ήταν αυτό, πετάξανε εκεί μέσα. Μα γι' αυτό λέω ότι είναι λίγο σχετικά όλα. Καλό είναι να προσέχουμε όλοι. Ο καθένας, όπως λέω, έχει τη δικιά του κρίση να κρίνει. Θέλει να πει το κορίτσι μου. Ναι. Οι μέρες που είναι έτσι άτοικες και γιορτινές και τα λοιπά, που έρχεται και των φώτων και εμείς έχουμε το παλιό ημερολόγιο Χριστού. Στην Αρμενία. Στην Αρμενία και την. Την Παρασκευή έχεις Χριστούγεννα. Την Πέμπτη.
Την Πέμπτη είναι παραμονή, την Πέμπτη είναι παραμονή. Ναι. Παρασκευή πρωί είναι Χριστούγεννα, γιατί είναι εδώ η Άγιοι Θεόδωροι και φώτο, το φώτο. Ναι. Όχι, στην Αρμενία έχουν τον Φώτον, νομίζω. Είναι... Έχουν 13 μέρες, ρε παιδιά, γιατί κάτσε, συγγνώμη, εμείς είμαστε με το παλιό... Άκου τώρα, εγώ έχω μια εκκλησία εδώ με το παλιό ημερολόγιο. Και με παίρνει ένας φίλος μου και που πάει στην και Ουκρα... μου λέει Παρασκευή πρωί. Ναι. Α, ναι, από βράδυ πάει. Ναι, στην Ουκρανία ναι, είναι με το παλιό, αλλά στην Αρμενία, στην Αρμενία λίγο γιορτάζουν... Στην Ουκρανία και η Ρωσία έχουν... Είναι 13 μέρες πίσω. 13... Τόσο είναι και εμάς, τόσο, 13 μέρες, ναι, ναι. Στο παλιό ημερολόγιο, ναι, ναι. Αρμενία, η Αρμενία γιορτάζει νωρίτερα. Νομίζω στην Αρμενία, δεν είμαι και εγώ σίγουρος, αλλά νομίζω... Όχι, ξέρεις τι διάβαζα σήμερα, θα σου πω. Εμείς κάνουμε τη λειτουργία, ξέρω, πρωί, όπως η Αρμενία κρατάει ακόμα κιόλας. Τα Χριστούγεννα με τα φώτα, η γέννηση με τα φώτα είναι μαζί. Ναι. Τους Αρμένιδες. Αυτό, μαζί. Μπράβο, ναι, ναι. Αυτό εννοεί η Αρμένιδες. Αυτό. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, κανονικά, η γέννηση του Χριστού με τα φώτα είναι μαζί. Τρεις μέρες μαζί. Ναι. Γέννηση και μετά το φώτο και η πρώτη εκκλησία, γι' αυτό έχει κρατήσει τις πρώτες εκκλησίες η Αρμενία. Η πρώτη εκκλησία, λοιπόν... Βαφτιζόμουνα, γινόταν και βάφτιση, γι' αυτό λέει βαφτιζόμενος. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβες, γι' αυτό το λέει αυτό. Γιατί βαφτιζόμασταν χριστιανοί και κάνανε την νηστεία 40 μέρες και πολλοί βαφτιζόντουσαν, πηλάγανε να βαφτιστούν και όλες εκείνες. Ναι, ναι. Τώρα μόνο οι Αρμένιδες, το διάβασα σήμερα αυτό. Μόνο οι Αρμένιδες το έχουν κρατήσει και έχουν φώτα και Χριστούγεννα μαζί. Ναι, ναι. Το παλιό ημερολόγιο. Έχουν οι Ρώσοι, οι Βουλγάροι, εμείς εδώ το παλιό ημερολόγιο. Όλοι, ναι, όλοι το παλιό ημερολόγιο τέλος πάντων. Ξέρω ότι την Παρασκευή το πρωί είναι Χριστούγεννα. Ναι, ναι. 6 με 7. Ναι, εκεί. Το ότι είναι Χριστούγεννα, τα 6 ημερώματα τη Παρασκευή είναι Χριστούγεννα. Ανήμερα δηλαδή θα είναι. Ναι, έχουμε. Και πρέπει να μιλήσουμε για θετικά πράγματα. Ναι, σοβαρή. Εντάξει, ανοίξαμε λίγο τη συζήτηση. Εντάξει, είπαμε και ξέρεις τι, είναι κάτι που μας πονάει. Και βέβαια. Γιατί και εγώ τώρα να λέμε, είχα κανονίσει να πάω σε μαγαζιά, είχα κανονίσει με φίλους μου, έχω καιρό να δω φίλους μου μουσικούς. Με πόνεσε, με πόνεσε αυτό. Μα είναι, με πόνεσε, αυτό με πόνεσε, πόνεσα. Όλοι περιμέναμε μετά από τόσο καιρό ίσως να κάνουμε κάτι. Ήταν πόνος. Αλλά βέβαια, τελικά... το μωρό μου που λάβει εδώ πέρα το φωτεινό μου μωρό. Ναι, εμείς έχουμε ευχάριστη. Χωρίσε το πρώτο τραγούδι του Όθανα από το επερχόμενο χρόνο. Α, έχουμε και αυτό, ναι, μπράβο, ναι. Α, είδες, ναι. Overtime, πέρασμα του χρόνου. Είναι αυτό το CD που μου έχεις δώσει. Όχι, αυτό είναι ο πρώτος δίσκος. Στην Σταχνό το τραγούδι. Ναι. Τους στίχους και μουσική του Όθανα Επικάκη. Τώρα ετοιμάζω ένα καινούριο δίσκο, πάλι με βάση την κριτική μουσική, με δικές μου συνθέσεις. Και κυκλοφόρησε το πρώτο τραγούδι, η οποία είναι η μουσική και η στίχη δική μου. Και τραγουδάνε τρεις καλοί, δύο μάλλον δύο καλοί φίλοι και συνεργάτες, ο Χρήστος ο Δαύρης και ο Ανδρέας ο Φασάκης, και στα φωνητικά η αγαπημένη μου Αναήτη Σαφαριάν. Με έμπνευσε πάρα πολύ, το άκουσα και αμέσως μου άρεσε πάρα πολύ. Το είπα στον Όθωνα ότι θα ήθελα να συμμετάσχω και εγώ με τα φωνητικά που κάτα σας προσπαθήσατε. Σας αρέσει. Και έγινε πάρα πολύ ενδιαφέρον τραγούδι. Πρώτη φορά τραγουδάω, συμμετέχω σε ένα κριτικό τραγούδι. Βασικά δεν είναι παραδοσιακό, είναι δική μου μουσική. Δική του, ναι. Πειραματίζομαι γενικά με τις μουσικές. Μα με τη λατρεία τον κοιτάει, με παιδιά. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Αλλά εγώ που τους βλέπω από κοντά δεν μπορείτε να καταλάβετε. Λέτε το 23 μου που είναι, λέει, και στο γάμο μας να ραφτώ και να κάνω. Ή μετά το βιβλίο θα γίνει αυτό. Να πω ότι ο δίσκος λέγεται «Στο πέρασμα του χρόνου». Και το τραγούδι, το πρώτο που κυκλοφόρησε, λέγεται «Στη θύμηση σταχνώ και στο πέρασμα του χρόνου». Θα μπορούσαμε να το ακούσουμε. Αυτό θα κοιτάξω τώρα, αλλά ναι. Νομίζω κάτι μου έχει πάθει εδώ, αυτό εδώ, εδώ πέρα, έσβησε. Κάτι παθαίνει εδώ η κάμερα αυτή. Μου παίζει εδώ, γι' αυτό μην είδες και κάνω το χώρο εδώ και δεν σου λέω να παίξουμε. Δεν πειράζει, θα πω τις μαντινάδες. Θα πω τους στίχους τις μαντινάδες. Η πρώτη λέει «Μέσα στη θύμηση σταχνώ, προβάλλει η μορφή σου».
και σκύβω ασυναίσθητα να αγκαλιαστώ μαζί σου. Έτσι, και η άλλη λέει, όσα πουλιά πετάξανε στο πέρασμα του χρόνου, στο διάβα τους αφήκανε τη μαχαιριά του πόνου. Είναι δεν γράφω ιδιαίτερους στίχους, αλλά είναι βιωματική αυτή η στίχη. Εν τω μεταξύ, άμα θέλουμε να ακούσουμε τον Νεόθωνα, κάθε απόγευμα, κάθε βραδάκι, λοιπόν, βάζετε και το σασμό, σίγουρα θα ακούσετε κάποια μουσικά του κομμάτια μέσα. Σίγουρα θα ακούσετε το παίξιμό του. Συνήθως στα πιο πολλά μουσικά θέματα έχω παίξει εγώ και την κιλίρα, οπότε ο Νίκος Τερζής εξαιρετικός, τα έχει εκεί πειράξει, τα πειραματίζεται και αυτός, έχει γράψει πάρα πολύ ωραίες μουσικές. Εξαιρετικό όλο το τίμιο, οι μουσικές. Το λέω τώρα γιατί δεν μπορώ να παίξω τραγούδι και εγώ το σκέφτηκα πριν, αλλά κάτι μου έχει πάθει εδώ πέρα και δεν ξέρω τι και γι' αυτό με βοηθάει. Ναι, στο καινούργιο τραγούδι να πούμε ότι εκτός από τους τραγουδιστές, τον Χρήστο Δάβη, τον Ανδρέα του Φασάκη και την Ανάτη Σαφαριά, έχει παίξει ο Χρήστο Δάβη όλα τα λαούτα, τα κριτικά λαούτα. Ο Πάρης ο Περσινάκης έχει παίξει το μαντολίνο. Αυτά τα παιδιά δεν πρέπει να έρθουν εδώ. Ο Κώστας ο Καλατζής, ο αγαπημένος μου, ένας αγαπημένος συνάδελφος, παίζει κρουστά. Έχει παίξει κρουστά, στάμνα και κάτι κοχύλια που βάλαμε στην αρχή και στο τέλος για να ξεκινήσει το παραμύθι. Είναι ένα άρωμα της θάλασσας. Και εγώ έχω παίξει σε κάποια σημεία κριτική λύρα. Αυτό ήταν το τίμη για αυτό το καινούργιο τραγούδι. Και βέβαια μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μας Ανδρέα Αλεξάκη για ηχοληψία και γραφιστική επιμέλεια. Ναι, και ο Ανδρέας ο Αλεξάκης να έχει κάνει την ηχοληψία, τη μίξη και τη γραφιστική επιμέλεια. Ορίστε. Κάτι άλλο να πούμε γι' αυτό, όχι. Ήταν πολύ ωραία. Κρίμα που μπορούμε να τα ακούσουμε σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Μπορούν να πατήσουν στο YouTube, ναι, μέσα στη θύμηση σταχνό και στο πέρασμα του χρόνου. Και στο, δεν έχεις και κανάλι, Όθωνας Πικάκης. Ναι, βέβαια, ναι, έχω και προσωπικό κανάλι. Και η Αναΐτ. Στο YouTube, παιδιά, πατάτε Όθωνας Πικάκης και σας βγαίνει και τα τραγούδια τα δικά του και η δουλειά του. Όλες τις συνεργασίες, όλες οι συνεργασίες που κάνει με συναδέλφους. Εγώ άλλωστε είπα ότι έχω καλεσμένο σήμερα τον Όθωνα, τον Πικάκη, όλοι μου λέγανε αυτοί μας το σύνδεσμα, σας δούμε ζωντανά και αυτά. Δηλαδή βέβαια. Είναι γνωστό το όνομά σου, πώς να σου το πω. Εντάξει, είναι στο χώρο, είμαστε χρόνια, εντάξει, γνωριζόμαστε με ανθρώπους, με κόσμο, λογικό είναι αυτό. Εντάξει. Και στο κανάλι της Ανάιτ να μπείτε, που έχει και αυτή εξαιρετικά τραγούδια. Στο κανάλι της Ανάη. Γιατί κανάλι έχει τραγούδια και πιο Σαφαριάν. Σαφαριάν. Εντάξει, είναι αρμένικο όνομα. Το ονοματεπώνυμο είναι λίγο δύσκολο, αλλά έχει εξαιρετικά τραγούδια και πολλά λυρικά. Όχι βαπτισμένοι, ορθόδοξοι χριστιανοί. Εξαιρετικά τραγούδια και λυρικά με πιάνο φωνή που παίζει με τη φίλη μας η Έλληνα η Κυριακίδη, η οποία είναι εξαιρετική. Και το Κυριακίδη. Κυριακίδη, σωστά. Έλληνα Κυριακίδη. Ναι, Έλληνα Κυριακίδη. Φίλοι μου, ναι. Πιανίστρια κατά ξύπνη. Έχουν κάνει μια πολύ ωραία παραγωγή με λυρικά τραγούδια, με πιάνο και φωνή. Να μπορεί ο κόσμος να τα ακούσει είναι εξαιρετικά. Ωραία, άρα μπαίνουμε και στα δύο κανάλια και γνωρίζουμε τα βέβαια, ακόμα ναι. Καλύτερα. Έτσι, έτσι. Και να πάνε να πάρουν και το βιβλίο γιατί... Καλό είναι να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη, να το πω. Εγώ αυτό θα πω. Γιατί έχει και λογοτεχνικό. Θέλω, ναι, έχει και λογοτεχνική μέσα. Αξία, ναι. Λόγω του στίχους, το λεξιλόγιο. Εγώ θέλω να το προτείνω στους συλλόγους πάρα πολύ που έχουν μαθήματα λύρας. Να πω ότι το έχουν προλογίσει και τρεις εξαιρετικοί συνάδελφοι και δάσκαλοι. Ο Ρος Ντέιλι, ο δάσκαλός μου στη Βυζαντινή, ο κύριος Μανώλης Χανιώτης και ο εξαιρετικός φίλος μου, ο Αλέξανδρος Καψουκαβάδης, εθνομουσικολόγος. Ο Ροσδέλη δεν έχω να πω κάτι, πάντα με στηρίζει, είναι εξαιρετικός. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα και την κριτική μουσική και στην Κρήτη και όχι μόνο. Παγκοσμίου γνωστός, με το μουσικό εργαστήρι Λαβύρινθος, με τα σεμινάρια που γίνονται κάθε χρόνο. Μου κάνατε την τιμή και προλογίσανε. Μουσικό εργαστήριο Λαβύρινθος, να το πω. Ναι, ναι, στην Κρήτη. Τώρα βέβαια τα γίνονται διαδικτυακά τα σεμινάρια. Δύο με τρεις φορές το χρόνο έχει σεμινάρια, το οποίο παίρνουν μέρος από όλο τον κόσμο μαθητές, αλλά και εξαιρετική μουσική από όλο τον κόσμο πάλι. Ωραίο αυτό, εντάξει. Αυτό που πες που είναι και στα αγγλικά. Υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι μουσικοί που τους αρέσει η λύρα και τους αρέσει να τα μπερδεύουν. Ναι, ναι.
και παίρνουν ακούσματα από εδώ και τα παντρεύουν έτσι και το κάνουν αυτό. Η μουσική και ο ήχος της κυρίας Μαγίδη, άνθρωπο που δεν γνωρίζει το όργανο, και λέει ενδιαφέρον, τι όργανο είναι αυτό. Ναι. Δεν είναι κλασικό όργανο, κιθάρα, πιάνο. Ναι, δεν είναι κάτι οπότε, κλασικό. Και είναι... Οπότε αμέσως και το άκουσμα και το όργανο που το βλέπει ο... Συντράει ενδιαφέρον πολύ. Έτσι. Οπότε είναι πολύ κλασικό. Εντάξει, ήταν και αυτό και είδαμε ότι είχε απήχηση γενικά στο εξωτερικό και γι' αυτό μετά κάναμε κάποιες σελίδες στα αγγλικά σε PDF, δεν μπορούσαμε να τις βάλουμε μετά μέσα, αλλά σε μια πιθανή δεύτερη έκδοση θα υπάρχουν μέσα οι σελίδες στα αγγλικά, οπότε θα είναι έτοιμο χωρίς να μπορεί κάποιος, δεν χρειάζεται κάποιος να πατάει ένα link για να μπαίνει να βλέπει και τα αγγλικά κείμενα. Το καλό είναι ότι όταν κάνεις μια καινούργια προσπάθεια βλέπεις πώς πηγαίνει και πώς εξελίσσεται. Οπότε πάντα υπάρχει περιθώριο καλυτέρευσης, διόρθωσης και εξέλιξης. Ακριβώς έτσι. Πάντως χάρηκα πολύ για αυτό που έφτιαξε. Εγώ τα τώρα λέω, κοίτα το παιδί τι έκανε ένα παιδί μου, κοίτα παρόλο που κάθεται. Ναι, ξέρεις γιατί αμέσως σκέφτηκε και λέω, κοίτα εκμεταλλεύτηκε το χρόνο του αυτή τη στιγμή, δεν έμεινε άπραγος. Εγώ στεναχωριέμαι με αυτούς τους φίλους που μένουν άπραγοι, που πέφτουν στην κατάθλιψη. Έχω και ένα φιλαράκο μουσικό που το βλέπει και παθαίνει κατάθλιψη, χάνεται, αλλά με το που θα εμφανιστεί θα έχει βγάλει και 3-4 τραγούδια. Ναι, ορίστε. Καταλαβαίνεις, δηλαδή, άρα δεν παθαίνει κατάθλιψη και χάνεται, χάνεται γιατί δημιουργεί εκείνη τη στιγμή. Ναι, δεν είναι ότι απουσιάζεις ότι... Ναι, δεν είναι απόν γιατί... Δεν είσαι έντεργος. Μπράβο. Είναι να πούνε γιατί εκείνη τη στιγμή δημιουργεί μάλλον. Να πω ότι έχουν βοηθήσει πολύ στο βιβλίο με τις συμβουλές τους και τρεις πολύ καλοί φίλοι. Ο Νεκτάρος Σαπουτζής, ένας εξαιρετικός φίλος και συνάδελφος, ο οποίος είναι και πολιτικός μηχανικός. Η φίλη μας η Έλενα Κυριακίδη που είπαμε η πιανίστρια. Και ένας άλλος εξαιρετικός φίλος ο Ανδρέας Χανιώτης, ο οποίος είναι μουσικός εκπαιδευτικός με σπουδές στο κλασικό βιολί. Πολύτιμες οι συμβουλές τους. Και καλό είναι να έχεις ανθρώπους έτσι, ναι, βέβαια, να μπορείς να ζητάς τη γνώμη τους και να σου λένε τη συμβουλή τους. Γιατί τον αγαπώ τον Όθωνα, γιατί... Πάντα το σκέφτεσαι και δεύτερη φορά. Να πει για τον εαυτό. Δηλαδή, πόσα άτομα μας είχε πει εδώ πέρα και πόσα μας είχε αναφέρει. Μας ενώνει. Το μιλάμε για τη σειρά. Μας λέει για να μας ενώνει ο Νοσπιτάκης. Καλό είναι να υπάρχει αλληλεγγύη. Άρεσε... Και αναγνώριση. Λίγα καλό να υπάρχει αλληλεγγύη. Δεν ξέρω τι κάνει ο καθένας. Αλλά προτείνω. Ο Λόλης μου άρεσε που το έκανε αυτό και μου έλεγε ο συνθέτης τάδε, ο στιχουργός τάδε. Δηλαδή πάντα σου έλεγε και το τραγούδι, το όνομα, ποιος το έχει γράψει. Ξέρω, ναι. Ότι δυστυχώς στο χώρο μας οι περισσότεροι ναι, δεν αναφέρουν. Το γνωρίζω. Δεν είμαι χθεσινός. Αλλά εμένα μου αρέσει η αλληλεγγύη. Οπότε, εάν κάποιος έχει κάνει κάτι, έχει δημιουργήσει κάτι, έχει προσφέρει κάτι, γιατί να μην τον αναφέρεις. Εμένα μου άρεσε τώρα που δεν είπες μόνο για το βιβλίο, σου μπορείς να πεις, ναι, εντάξει, κάποιοι έχουν γράψει. Μου είπες, όχι, ο Τάδε έχει κάνει αυτά, ο Τάδε έχει γράψει αυτά, δηλαδή αμέσως... Μα και οι εκδόσεις, δηλαδή, όλοι, από τις εκδόσεις Φαγκότο Books, όλοι οι άνθρωποι στηρίξαν πάρα πολύ την προσπάθεια, την αγαπήσανε, είδαν την πρωτοτυπία. Μπήκα εγώ στο δικό τους πνεύμα, μπήκαν αυτοί στο δικό μου και μέσα από μία συνεργασία βγήκε αυτό το βιβλίο. Ναι, ναι, η υπεύθυνη, η Ρούλα, η... τώρα ξεχνάω το επώνυμο, θα σας πω τώρα αμέσως. Ναι, η υπεύθυνη από το Φαγκότο Books, η Ρούλα Ιμπίτζιου. Ο Ξενοφέτος ο Σακελαρίου, είπαμε ότι είχε τη γραφιστική επιμέλεια του βιβλίου. Η Βαρβάρα η Καρζή είχε τη τυπογραφική διόρθωση. Μια φίλη μου εξαιρετική φιλόλογος, η Αφροδίτη Φλόρου, είχε και αυτή η φιλολογική επιμέλεια. Και γενικά όλοι αγαπήσαν, σου λέω, αυτή την προσπάθεια και στήριξε ο καθένας. Έβαλε το λιθαράκι του τον τρόπο, γιατί ξέρεις, για να βγει κάτι, είτε είναι ένα βιβλίο, είτε είναι ένα μουσικό τραγούδι. Δεν πειράζει. Σίγουρα όλοι κάτι προσφέρουν. Το θέμα αυτός που έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο να μπορεί να έχει ανοιχτό το μυαλό του, ανοιχτές τις κεραίες του, ανοιχτά τα ραντάρ του, να καταλάβει
τον ωφελεί από αυτά που του προτείνουν και του προσφέρουν. Έτσι. Δημιουργικά μου, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ πολύ. Αλλά και εμείς πώς θα κλείσουμε. Ναι. Θα δεις πώς θα κλείσουμε. Θα πάμε. Εντάξει, πάει 7.30 είναι. Εντάξει. Θες να το κλείσουμε. Ό,τι θες. Μπορούμε να μιλάμε όση ώρα θες. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, δεν έχω θέμα. Απλά τι έλεγα τώρα. Τι πονηριά σκέφτηκα. Αυτό που το κατάλαβες. Αλλά ναι, πώς το μυρίζω. Το μωρό εδώ θα μου πει που είναι κριτικό σήμερα, κυρία μου, το φωτό. Γιατί σήμερα αγιάζουν οι παπάδες και μέσα ναι. στα σπίτια μπαίνουν σύ. Ναι, βέβαια. Ναι. Για μας σήμερα γίνεται και αύριο είναι το φωτό. Δεν ξέρω αν το ξέρω να το τραγουδήσεις, Φεστέλη. Εσύ θα το τραγουδήσεις και το κορίτσι θα μου πει κάτι δικό του. Κάτι αρμένικο. Εγώ δεν είμαι ο κατάλληλος για να τραγουδήσω, ό,τι πει Ανέιτ. Συγγνώμη, ξέρω να πεις τα καλατά. Σε δύρω. Τον φώτον, τον φώτον σήμερα, έτσι... κυρά μου, μαζί θα τα πούμε. Πες τα, εσύ, γιατί δεν Έλα. Τα θυμάμαι. Πες τα από εδώ. Δεν θυμάμαι και εσύ. Αυτά είναι τα κριτικά των φώτων. Εδώ είναι πράξεις. Τα κριτικά σήμερα, κυρά μου, είναι το φωτό. Να πούμε τα κριτικά. Για να μην κάνω παπάδες και μες τα σπίτια, γεμούσι. Να Έλα, και εγώ νομίζω, θυμάμαι καλά. Σήμερα είναι το φωτό, παγιά. Παγιάζουν οι παπάδες και μες στα σπίτια μπαίνουνε και έλεν και έλεν τον Ιορδάνη ο Ιωάννης Βαπτιστής επέρασε και είπε χάρισετε μου τα κλίδια τα μαργαρίτα ρένια να ανοίξω το παράδεισο να πιω νερό δροσάτο, να θέσω να αποκοιμηθώ. Σε μια μιλιά από κάτω, ανηφορός κατηφορός. Στα τρία πηγαδάκια κάθονται τρεις μελαχρίνες. Μετά σγουρά μαλάκια, η μια κεντά τον ουρανό. Κι η άλλη το φεγγάρι, κι η τρίτη ωραιότερη. Κέντα τον Άι Γιάννη, ετούτα είναι τα καλάντα. Που λένε για τα φώτα, άνοιξε περιστέρα μου. Τη μαρμαρένια πόρτα. Και του χρόνου. Αυτά είναι τα κριτικά των φώτων. Είδες. Καλά που μου το θύμισες, ότι τα έχω μέσα στο βιβλίο γιατί δεν τα θυμάμαι απ' έξω. Η αλήθεια των φώτων δεν είναι πολύ διαδεδομένα. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι εγώ είναι πολύ... πήγαινα να πω τα φώτια που λέγανε «Μας τα έπαινε». Άλλα κριτικά δεν σας τα έπανε. Και τα είχα μάθει για να τα λέω κριτικά να μαζεύω λεφτά. Ναι. Έτσι τα ξέρω. Αλλά... Για πες μου και εσύ αρμένικα. Να τραγουδήσει, απέλα ό,τι θέλει ένα ίδια την καλή χρονιά. Πες μου ό,τι θες τότε, όχι καλύτερα, ό,τι θες εσύ πες μου. Ό,τι θες παίζω. Είναι η κοπέλα έχει μετά από εμάς εκπομπή. Τι θες να πεις. Πες κανά, πες το μπινγιόλ, ξέρω εγώ. Τώρα από εδώ τι θα πεις, κορίτσι μου. Δεν νομίζω από το βιβλίο, από τα κριτικά, ότι κάτι τώρα να το ξέρεις. Πες ένα δικό σου. Έτσι, ένα στίχο δικό σου πες. Να ξέρεις καλά... Πες αυτό. Πες αυτό. Ή πες το μπινγιόλ. Ποιο θες. Δεν ήθελα, ήθελα να... Τι θες να πεις. Τραγούδι σου βέβαια το καινούριο μέσα στις μνήσεις τα Ωραία, αυτό. Όχι, παιδί, πες το. Αλλά, όχι. Να μπουν στο σύνδεσμο και τα πες το δικό σου, ή το να ξέρεις καλά, ή πες ένα το αρμένικο τον Πινιγιόλ. Πες κάτι αυτό, δεν είναι. Αφιερωμένο σε όλο τον κόσμο για το 2022. Ναι, ένα στίχο πες ναι, μας ναι, δικό έτσι. Σου για το 2022. Δεν χρειάζεται πολύ, ναι, ακριβώς. Αφιερωμένο σε όλου, διότι εγώ γιατί έχω τεχνικά πάντα προβλήματα. Εντάξει, σήμερα δεν μπορούμε να βάλουμε. Ένα. Δεν μπορούμε να βάλουμε. Δεν πειράζει όμως. Πάντα το τονίζουμε και λέμε ότι μπαίνουν στο κανάλι της Ανέτ Ανέτ Σαφαριά ναι. Στο YouTube και στον Όθωνα Πικάκη. Πες όποιος σου έρχεται, ποιο είναι αυτό που τους αρέσει πολύ. Πες να ξέρεις καλά. Πες το ρεφρέν.
Γιατί? Εντάξει, δεν πρέπει να έχει το γενιάτικο κι εσύ. Όχι, ίσα ίσα. Καψούρι, κακούμε αυτό, και όλα τα πράγματα. Όχι, είναι ελπιδοφόρο τραγούδι αυτό. Είναι, έχει ελπίδα, γι' αυτό λέω, για τη νέα χρονιά. Γιατί λέει να ξέρεις καλά, δεν θέλω να νιώθεις μια άδεια σκιά που θα σε ακολουθώ. Έχω μια καρδιά μονάχα δική σου. Δώσ' μου μια αγκαλιά μέσα της να κρυφτώ. Είναι πολύ ελπιδοφόρο αυτό το τραγούδι και αφιερωμένο σε όλο τον κόσμο. Γιατί όχι, για τη νέα χρονιά. Δεν θυμάστε τους στίχους απ' έξω? Όχι, δεν ήθελα να πω αυτό το τραγούδι. Οκ. Άρα πες όποιο θες εσύ. Πες κάτι. Πες ποιο σου. Έχει εξαιρετική φωνή. Εμείς είμαστε καράφαλτσοι. Το ξέρω, δεν την έχω ακούσει, δεν την βάλαμε. Ναι, ναι, βέβαια, γι' αυτό το λέω. Απλά έτσι μια γεύση να πάρει ο κόσμος εδώ να καπέλει. Πες όποιο θέλεις εσύ, όποιο σου βγαίνει μέσα. Πες τον Πινγκιόλ. Σαρέλ, Χαρούνι, Χόρβιν, Μέρνε. Δεν ταιριάζουν αυτά. Μα δεν έχει σημασία, είναι για την καλή χρονιά. Για το νέο έτος, δεν έχει σημασία, αφιερωμένο. Ναι, καλά, θα σε βάλω να μου γράψει για την εκπομπή του. Την επόμενη φορά που θα σα μιλήσει και τραγούδι τη εκπομπή, ξέρεις. Ναι, ναι. Όχι, λέει, τώρα σκέφτεται και λέει όχι, ακυρώνει μόνη τη τώρα από το μυαλό τη. Δεν είναι αυτά τα τραγούδια που τα. Θες ρε παιδί μου κάτι, ποιο θες να πεις? Κρίμα, για τον κόσμο, έτσι, για το καλό, δεν έχει σημασία. Όλα, κάτι μπορεί να έχει μια ελπίδα, ακόμα και τον Πινγιόλ έχει ελπίδα. Και το Σαρέλ Νιχόν Μέρνεμ, αυτά είναι αρμένικα, τα έχω μάθει την Αναήτ και ξέρω και οι στίχοι πάνω κάτω τι λένε, και οπότε γι' αυτό λέω. Αν ήταν να μου πεις αρμένικα, δεν θα με καλάσεις. Μα το πήγες στα ελληνικά αυτό. Οκ. Okay. Άστε να πάρει το χρόνο της. Ναι. Αυτά είναι το βρήκε. Ναι, ναι. Το πιέζουμε κιόλας. Δεν έχουμε διαδίκτυο γι' αυτό. Παιδί μου, ένα-δύο στίχους παίζει. Δεν χρειάζεται να πεις όλο το τραγούδι. Ένα-δύο στίχους. Και να μην θυμάσαι όλους τους στίχους, ένα-δύο στίχους άμα πεις, μια χαρά. Ψηλά βουνά. Τώρα στα αρμένικα δεν ξέρω να το πω αυτό. Το πήγε. Αυτό είναι ναι. Με εξυπνητιά. Ναι. Το συζητάμε είναι ένα τραγούδι Μπινγκιόλ, που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ σε ελληνικούς στίχους που έχει γράψει η Λίδα Νικολοπούλου, που ερμήνεψε πρώτη εκτέλεση η Ευτρία Αρβανιτάκη, σε μουσική του Αραντιτσιάν, που ήταν τεράστια επιτυχία. Ωραία, για το τραγούδι όμω είναι παραδοσιακό αρμένικο. Ναι, αυτό θέλω να πω. Η μουσική δεν είναι του Αραντιτσιάν. Όχι, ναι, ήταν η παραγωγή και η ενορχήστρωση. Ναι, ναι. Είναι παραδοσιακό αρμένικο το Μινιόλ, ναι. Για πες το Μάση, έτσι να το ακούσουμε αρμένικο. Πες ένα στίχο, δύο, δεν χρειάζεται. Δηλαδή λίγο πες. Γερμπατσιέγα καρνάν κανάντς δερνερε. Εναρδάρναν, αχπιουρνέρα, μπιγιολί, σάρβε σάραναν σαν ζουκβάτς ουχταρά, γιάρσελγνάτς γιαϊλάνερε, μπιγιολί. Σάρβε σαράναν σαν ζουκβάτς ουχταρά, γιάρσελεγνάτς γιαϊλάνερε πινγκιόλιν. Ανγίν γιάρις λουσιερέσιν καρότεν, να ζουκ μέτσκιν σοφτσα μερίν καρότεμ, τάχτσερ λεσβίταν ουσ γοτίν καρότεμ, σε βατσκερό φεν γεγνικίν μπιν γιολίν, κάχτσερ λεσβίταν ουσ γοτίν καρότεμ, σε βατσκερό φεν γεγνικίν βιν γιολί.
Μπράβο, μπράβο. Τι μελωδική φωνή. Συγχαρητήρια. Τι μελωδική. Είδες πώς το είπα. Ναι, εμείς καλά. Εσύ πλανεύτρα στα χτυπούκες με πιο κρασί μεθάει τα μάτια του πες την καρδιά μου, αχ φωτιά μου, όποιος δει να του πει να έρθει κοντά μου, μην αργεί. Σε νύτια μου, ερώτα μου, φως κι αυγή, πριν ραγίσει απ' το σεβδά μου. Πάρα πολύ ωραία. Και μας έδωσε και λίγο ελληνικό στίχο. Συγχαρητήρια. Λείπει βέβαια ο ήχος της λύρας. Σε πληροφορώ ότι είχε λίρας, μελωδία, δεν είχε μελωδία, δεν είχε μουσική. Τώρα ή εγώ άκουγα μουσική. Βέβαια. Η φωνή ναι. της Ζευγάρης μουσική. Αυτό, αυτό. Ναι, είναι αφού είχα, έχεις πολύ μελωδική φωνούλα, πολύ ωραία φωνή. Ναι. Λείπει και ο ήχος της λύρας του όθωνα. Δηλαδή... Είναι μαγικός. Αυτά τα παιδιά, γι' αυτό μου ταιριάξανε, εγώ το βλέπω, αλλά εντάξει, περιμένεις να γίνω λεφτά να κάνω την τουαλέτα για να εντάξει. Θα γίνει όμως, παπά. Είναι είστε ταιριαστό ζευγάρι και βλέπω πόσο κοιτάει και μες τα μάτια. Εντάξει, όσο και να έχω κάποια παράπονα και μετά, αλλά μόλις όταν κάνει τη λύρα και παίζει, κοίταξε να δεις, άκου να δεις παράπονα. Αυτός ο ήχος που ακούω, το συγχωρώ. Το συγχωρώ, κάπου έτσι. Α, δεν πρόσεξε τσαντισκά. Καλό αυτό. Α, την κάνει τσαντίλα, παίζεις μια λίγα, έχει κάτι μαγικά, μαγικούς τρόπους που όταν παίζει γίνεται μια μαγεία μέσα. Ο ήχος που βγαίνει από τη λύρα, είναι να είναι συμπαθητικές χορδές ή να είναι κριτική λύρα. Ο τρόπος που το παρουσιάζει το κομμάτι είναι ο ήχος του, είναι μοναδικός και αναγνωρίσιμος, οπότε ξεχωρίζει. Και, στη σχέση των ανθρώπων. Είναι διαφορετικά. Η σχέση των ανθρώπων είναι από εκεί που είναι πολύ απλές, είναι και συνάμα και πολύ περίπλοκες. Οπότε εντάξει, νομίζω δεν υπάρχει σχέση, είτε αυτή είναι ερωτική, είτε είναι επαγγελματική, οποιαδήποτε σχέση δηλαδή, είτε φιλική, που θα έχει μια απλότητα και συνάμα και μια πολυπλοκότητα και περιπλοκότητα. Να σου πω κάτι, λέει τώρα καμιά φορά παράπονα, μα εδώ εγώ με τον εαυτό μου και τσακώνομαι με τον εαυτό μου και τα έντερά μου, δηλαδή δεν τα βρίσκω με τον εαυτό μου. Πόσο κατά, δηλαδή, αλλά εννοείται ότι όλα αυτά τα παράπονα που έχουμε, οι διαφορές, και... μα είμαστε δύο διαφορετικά άτομα. Γίνεται να είμαστε ίδιοι, ήμασταν ίδιοι, ήταν μια ρουτίνα. Θα βαριόμασταν κιόλας. Πρέπει να υπάρχει... Λίγο αλατοπίπερο. Ναι ρε παιδί μου. Η μουσική όμως... Εδώ μεταξύ, όταν εγώ διαφωνήσω μαζί σου και αντιδράσω και μαλλιώσω, θα βγει κάτι από αυτό όμως. Ναι. Κάτι βγάζουμε, έτσι δεν είναι. Ναι. Ή μου φαίνεται εμένα, εγώ έτσι νομίζω. Όχι, πάντα νομίζω μέσα από τις αντιδράσεις βγαίνει συνήθως κάτι καλύτερο. Μέσα από τις ανταλλαγές απόψεις δύο διαφορετικούς ανθρώπους βγαίνει ένα κάποιο καινούριο συμπέρασμα από αυτά. Έτσι. Οπότε πρέπει να είναι χρυσή τομή, ναι. Κάπου υπάρχει συμπτώμη, εντάξει. Να έχουμε καλή συνένωση και πάντα αγάπη. Δηλαδή, λέμε τώρα γιατί έχουμε μάθει τώρα και όλοι λέμε τη λέξη αγάπη και τη λέμε έτσι. Η αγάπη τι σημαίνει, κάνω ένα βήμα πίσω εγώ, κάνω και εσύ ένα βήμα. Ναι. Εντάξει, αυτό σημαίνει αγάπη. Γιατί ξέρω και άλλους που λένε σε αγαπώ, σε αγαπώ και σου πάνε κόντρα. Με τι διάλογο αγάπη είναι αυτή, αυτού μου πας κόντρα. Άμα με αγαπούς να μου πήγαινες κόντρα, κατάλαβες τώρα. Κάνεις ένα βήμα πίσω. Ναι, δηλαδή έχουμε παρεξηγήσει και τη λέξη αγάπη. Και να έρθει και ο άλλος κοντά. Α, μπράβο. Αυτό είναι η πραγματική αγάπη. Το να μπορείς να ανέχεσαι τον άλλον, όπως είναι ρε παιδί μου. Τον αγαπάω και με τις μίξες του και με τη μαλλιά του και με τη βρωμιά του και με τα σκόρδα του και με την απλησιά, γιατί συνήθως οι άντρες έτσι είναι, οι γνήσιοι άντρες. Οι γνήσιοι άντρες. Γι' αυτό υπάρχουν λύσεις. Έρχεται μια γυναίκα και το... Και αρχίζει και του το ζαλίζει
Και του γκρινιάζει και, ο καθαρός και έχει τις τρίχες στο μπάνιο και έχει το ένα και το... Υπάρχουν και σημαντικότερα πράγματα. Νομίζω ότι εκεί μόνο τα ζευγάρια και μετά το οικονομικό είναι. Άλλο που μπορεί να φέρει έτσι. Όχι, υπάρχει. Τώρα η νυχία δεν υπάρχει αγάπη για να πάει να κάνει νυχία. Δηλαδή αυτό που λένε κάποιοι άντρες, πεθαίνω για την γυναίκα μου, την αγαπάω, αλλά πάω και τρώω λίγο γλυκό. Δεν την αγαπάω. Μην μα δουλεύει τώρα. Όχι, δεν γίνεται. Κυρίως μάλλον χάνει το σεβασμός και η, εμπιστοσύνη. Ναι, δεν υπάρχει αυτό. Αγάπη. Μετά είναι συνήθεια. Δεν πιο πολύ είναι τι σας ενώνει, τι να σας χωρίσει. Ναι. Η σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους γενικά είναι νομίζω ένας διαρκής αγώνας και δεν είναι κάτι το οποίο βλέπεις ένα εξώφυλλο, δηλαδή σε ένα βιβλίο και αυτό είναι. Είναι ένας διαρκής αγώνας. Ναι, διαρκής αγώνας. Βλέπεις το εξώφυλλο, ανοίγεις το βιβλίο, βλέπεις το επόμενο, την επόμενη σελίδα κτλ. Σιγά σιγά χτίζεται. Ναι, χτίζεται νομίζω μέχρι που να πεθάνουμε. Χτίζεται. Δεν νομίζω ότι τελειώνει αυτό το πράγμα. Εάν πραγματικά θες να γνωρίσεις τον εαυτό σου, να γνωρίσεις τον άνθρωπό σου και σε οποιαδήποτε σχέση. Αυτό χτίζεται μέρα με τη μέρα συνέχεια. Που να χαίρεται με το να εξελίσσεστε και οι δύο. Όχι να ζηλεύει, να μισεί, να κατάλαβες τώρα. Και τελικά νομίζω η δικιά μου εμπειρία πάντως λέει ότι το πιο δύσκολο πράγμα είναι να μάθουμε να αγαπάμε. Καλό είναι συμφωνώ να μάθουμε να συγχωρούμε, να υπομένουμε, να συγχωρούμε, να προσευχόμαστε. Όλα αυτά, όταν εγώ θα σε συγχωρέσω εσένα, ναι, ή θα κάνω πίσω ή θα σ' ανεχτώ. Σημαίνω ότι σ' αγαπάω, το κάνω γιατί σ' αγαπάω. Αυτό λέω. Όλα αυτά, άμα ξεκινήσουμε σιγά σιγά και τα κάνουμε από λίγο, τώρα, κάθε μέρα. Να κάθομαι εγώ, γιατί σου λέω το βιώνω εγώ κάθε μέρα αυτό. Το να σου λέω εγώ σ' αγαπώ, σ' αγαπώ όθωνα, αλλά σου σπάω το νευρικό σύστημα, κάνω οτιδήποτε σε εκνευρίζει, κάνω οτιδήποτε δεν σ' αρέσει, αλλά σ' αγαπάω. Δεν γίνεται, δεν είναι αγάπη αυτό. Όχι, αυτό ναι. Γι' αυτό είναι είπα. Αρρώστια, είναι ψύχος, είναι αγαπάω τον εαυτό μου και επειδή ο εαυτός μου γουστάρει να είναι μαζί σου γιατί έχεις ωραία μάγουλα, αλλά δεν μου αρέσει όμως να μου πας κοντόρα, δεν μου αρέσει να μου επιβάλλεις τι να κάνω, δεν μου αρέσει, αλλά κατά τα άλλα σε αγαπάω. Δεν σε αγαπάω, αγαπάω τον εαυτό μου και θέλω να σε έχω δίπλα μου. Μα γι' αυτό λέω, αυτό χρειάζεται να γίνεται από όλες τις πλευρές, έτσι, και από τους δύο ανθρώπους, είπαμε ό,τι σχέση και να είναι αυτή. Δηλαδή, και μόνο που θα υπομείνει κάτι εσύ και θα υπομείνει κάτι και ο άλλος και θα συγχωρέσει κάτι εσύ, θα συγχωρέσει κάτι και ο άλλος, όλο αυτό σιγά σιγά χτίζεται και πιστεύω ότι μαθαίνουμε να αγαπάμε, οδηγεί στην αγάπη. Ναι. Έτσι. Πάμε με μουσική, δημιουργία, αγάπη, μάθηση, ποτέ δεν σταματάμε να μαθαίνουμε, ποτέ, πάντα μπορούμε να γίνουμε μουσική, να το πούμε και αυτό. Ανά πάσα στιγμή και κάποιος που έχει βγει στη σύνταξη μπορεί να πάρει μια λίρα και να κάτσει να γρατζουνάει. Γιατί όχι, και να εκτονωθεί και να αρχίσει να γράφει. Ξέρω εγώ γιατί τα λέω αυτά, μα ακούμε και τα λέω. Είναι δηλαδή, να η σου μουσική. Πω κάτι, πολλοί συνταξιούχοι το ρίχνουν στο περπάτημα, το ρίχνουν ξέρω εγώ, στην κολύμπηση. Η μουσική είναι δημιουργική. Γιατί να μην γίνουν μουσική δηλαδή δεν κάποιοι έχει, άνθρωποι. Δεν έχει ηλικία. Μπορείς να μάθεις ένα όργανο σε οποιαδήποτε ηλικία. Το μαθαίνεις για σένα, σιγά σιγά, είναι μια παρέα. Και με έναν τάσο, μπράβο. Να αγγίσει πιο σωστά, να μάθει. Πολλοί φίλοι που ταξιδεύουν, είναι ναυτικοί, ας πούμε, έχουν ένα μικρό όργανο και το παίρνουν μαζί και λένε τόσα χρόνια που δεν κάναν ξέρω παλιά όργανα και λένε τόσα χρόνια τι έχανα. Είναι το όργανο, είναι μια συντροφιά. Μια συντροφιά. Είναι μια ψυχοθεραπεία. Οτιδήποτε, σε οποιαδήποτε ηλικία. Γυρίζει κουρασμένο στο δωμάτιό σου, πιάνει λίγο το όργανο, παίζει λίγο μουσική και αμέσως όλα τα ξεχνά και σου φεύγουν. Λοιπόν, σας χιλιο ευχαριστώ, γιατί πρέπει να κάνουμε αυτά ναι, ναι. μια φωτογραφία. Βέβαια, ναι, ναι. 2022, επιτυχίες. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναβούμε. Εννοείται, ότι θα γεννηθεί και το δεύτερο μέρος. Αλλά νομίζω ότι θα βγάλεις και δίσκο, μάλλον ο δίσκος θα βγει πιο γρήγορα από το βιβλίο. Ο δίσκος, κάθε φορά που θα ετοιμάζω, θα έχω έτοιμο ένα κομμάτι, θα το κυκλοφορώ. Δεν υπάρχει λόγος τώρα. Ουσιαστικά η δισκογραφία. Να φτιάξει ένα CD όλα μαζί. Ναι, και όταν τελικά βγουν όλα μαζί, μετά θα κάνουμε και θα ένα, CD. Ένα CD. Να έχω να το δίνω στους φίλους. Έτσι όπως. Για μένα. Όταν το οργανώσουμε τότε ένα CD, τότε θα το παρουσιάσουμε. Ναι, θα το παρουσιάσουμε και μπράβο, ολόκληρο. Μπράβο, ναι. Πλέον η δισκογραφία. Αλλά έχουμε ετοιμάσει 5 τραγούδια, εγώ νομίζω τώρα. Εντάξει, σιγά σιγά, ναι. Πάντως,
Η δημιουργία δεν πεθαίνει. Η δισκογραφία έχει. Και αυτό μπορούμε να κάνουμε. Μετά την Ανάσταση να κάνουμε. Να χαρούμε και να πούμε το Χριστός Ανέστη. Χριστός Βοσκρές στα Ρώσικα. Χριστός Βοσκρές. Έτσι. Να τα κάνουμε λοιπόν με μουσική, γιατί όχι βέβαια. Να δώσουμε χαρά. Δεν έχεις μάθει και ξένες γλώσσες εδώ. Δεν μαθαίνει και Ρώσικα. Προσπαθώ και Αρμένικα. Και Αρμένικα. Οπότε ξεκινάει η μέρα. Αλλά λίγα έτσι, λίγα. Ναι. Έχει ενδιαφέρον. Δεν τα πάω καλά με τις ξένες γλώσσες, αλλά έχει ενδιαφέρον. Και εγώ είμαι δυσλεκτική και δεν τα πάω καλά. Αλλά ναι. Πρέπει να μάθω. Όχι, βοηθάμε. Καλημέρα στα Ρώσικα. Εντάξει. Ελληνικά και μετά. Οπότε. Εγώ θα στα πω good morning, καλημέρα, μετά τι άλλο. Το Ρώσικο πώς είναι. Καλημέρα. Dobre utro. Το καλησπέρα είναι Dobri Vecher. Στα Ρώσικα, ναι. Dobri Vecher. Και στα Αρμένικα είναι. Μαρία Ραβότ. Όχι, το καλησπέρα. Το καλησπέρα πώς είναι στα Αρμένικα. Καλησπέρα είναι. Μπαρίγκισερ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Μπαρίγκισερ. Ναι. Καλό βράδυ. Εντάξει, κάτι θυμάμαι, ναι, κάτι θυμάμαι. Το ξέρουμε ότι και εδώ στη Νέα Σμύρνη είναι πολύ Αρμένοι. Εγώ έχω βαφτίσει οι Αρμένοι, δεν το είχα πει την άλλη φορά που βάφτισα τον Πέτρο. Ναι, ναι, μας το είχες πει βέβαια, ναι, ναι. Και η αδερφή του είναι εντωμεταξύ μικροδείχνη, είναι 36, η αδερφή του και μαριδής δείχνει για 25. Τι κάνει ορίστε. Και μικροδείχνη. Και αυτός είναι 28-30 και δείχνει για 20. Κάνετε, λέω, για μικρά, γιατί είναι. Εγώ μικρή είμαι. Ναι, και φωτεινή και ωραία. Λοιπόν, κάτι κάνετε εκεί, κάτι πίνετε εκεί στα νερά σας και κάτι, η κράση τους είναι. Μόνο κριτικά. Τώρα που μπλέξε μαζί, μόνο κριτικά. Μόνο κριτικά. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστώ για το καλό ποδαρικό που μου κάνατε. Να χαμογελάς, να λάμπουν τα μάτια σου τα πράσινα. Είχες απόλυτο δίκιο ότι είναι το φωτόν και να έχουμε φώτιση εκεί. Βέβαια, έτσι. Δηλαδή και να αποκτήσουμε και ψυχική δύναμη, γιατί σου λέει ότι με όλη αυτή την κατάσταση. Εντάξει, μην πούμε για τα φωνικά, τα δολοφονικά και να βρίσκουμε ένα καλό. Ο Θεός να φυλάει. Να βρίσκουμε πιστεύω καλό. Από... Να έχουμε φώτιση, ρε παιδί μου, και να δούμε ότι μέσα από όλο αυτό γίνανε και καλά πράγματα. Βγαίνουν και ελπίδες. Γίνανε και δημιουργίες. Φτιαχτήκαν ωραία πράγματα. Δεν ήταν όλα μόνο μαύρα. Εν τω μεταξύ ήρθαμε και οι άνθρωποι πιο κοντά. Να. Και γίναμε και λίγο πιο άνθρωποι και πετάξαμε τα υλικά. Λίγο να πιστέψουμε λίγο παραπάνω. Δυναμώνει την πίστη μας. Σωστός ο κύριος. Λίγο προσευχή παραπάνω. Μπράβο, αγόρι μου. Λίγο υπομονή. Λίγο υπομονή. Να συγχωρούμε, είπαμε. Και να, ναι, έτσι, να υπάρχει αλληλεγγύη και να οδεύουμε προς την αγάπη. Σας αγαπώ πολύ. Επανειδήν, εμείς την άλλη Τετάρτη, πάλι μουσικό πρόγραμμα. Πρώτο Θεός θα έχουμε μαζί μας το Σταύρο το Γλυκίδη, μαζί με το γιο του, μπουζούκι, αρμόνιο, τραγούδι. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία η μουσική, τους έζησα ζωντανά, πολύ ωραία. Καλά. Άλλο και αυτό. Ο γιος δείχνει μεγαλύτερος από τον πατέρα. Αυτός είναι σαν το γαμπρεράκι. Το γαμπρεράκι το ξέρεις που κάνει και που είναι τα παιδιά του μουσική και το γραμπιεράκι. Που και αυτού τα παιδιά του δείχνουν πιο μεγάλα από αυτό. Εντάξει, ναι, δεν τους ξέρω. Τέλος πάντων. Γαμπιεράκι. Ναι, που είναι και χωρί δασκάλου και παίζουν και μουσικά. Εντάξει, μπορεί να τους έχω ακουστά. Ναι. Ο μπαμπάς τους είχε και συνεργείο και. Α, κατάλαβα. Ναι, τώρα κατάλαβα. Ναι, όχι. Τα γνωρίζουν. Πατέρα, ναι. Ο πατέρας μου και. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα με το Σταύρο το Γλυκίδη. Συνεργείο εννοεί σε φανοποιείο αυτοκίνητο. Φανοποιείο, μπράβο. Κατάλαβα. Μπράβο. Ναι. Ο πατέρας δεν είναι πιο μικρός από τους γιους. Ορίστε, γιατί όχι. Τι το έλεγα κιόλας. Ναι. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει και με το ζευγάκι που θα φέρω την άλλη Τετάρτη. Με το καλό. Καλή χρονιά σε όλους. Υγεία. Έτσι. Παιδιά, σας ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάει καλά η χρονιά. Θα πάει καλά. Θα πάει δημιουργικά. Έτσι. Θα κάνω και ωραία πράγματα. Κάτσε να μην παίξω κανένα σύριαλ και παίζεις και μουσική. Κάτι γιατί όχι. Ψωνάρα, εγώ ανέκαθεν. Λοιπόν,
Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας απόγευμα. Σας παραδίδω το μωράκι το μικρό. Έχασα τώρα το όνομα, παιδιά. Συγχωρέστε. Δεν πειράζει. Βάλω τα σπουδάκια μου.